Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ και πάλι τα μυστικά περάσματα. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκπομπή, όπου θα θίξουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να σας πω ότι ο προηγούμενο Σάββατο έγινε πάλι ο χαμός, Δωδώνης 36 στην ομιλία, και φαντάζομαι ότι και αυτό το Σάββατο θα γίνει ακόμα περισσότερο. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα λοιπόν σήμερα, όπου με τους εκλεκτούς καλεσμένους που έχουμε, θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτή τη μία ώρα και μισή, στη μία μισή ώρα, όσο μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία και να συντονιστούμε. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι συντονισμός. Συντονισμός των αρχαίων ελληνικών ιερών τόπων, συντονισμός μουσικός, συντονισμός ψυχικός, συντονισμός μαθηματικός, οτιδήποτε λοιπόν θα μπορέσει να μας οδηγήσει στο πώς με κατά κάποιον τρόπο εφορτίζονται οι αρχαίοι ελληνικοί ιεροί χώροι. Είναι μεγάλο το θέμα και θα περάσω αμέσως στους καλεσμένους, να μην χάνουμε καθόλου χρόνο. Μαζί μας ο κύριος Βιαννίτης. Κύριε Βιαννίτη, χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε κοντά μας, ψυχολόγος, PhD, ψυχοθεραπευτής, και συνεργαζόμαστε και στα σεμινάρια τα οποία με πολύ μεγάλη επιτυχία κάνουμε στο χώρο μας, όπου μας μοιείται ουσιαστικά στο μεγάλο αυτό κομμάτι της αρχαίας ελληνικής και γενικότερα ψυχοθεραπευτικής επιστήμης. Έτσι. Σε σχέση με τα εγκυμητήρια, σε σχέση με τα σκληπία, σε σχέση με όλα αυτά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Και δίπλα μας σας ο κύριος Βράιλας, ο κύριος Γιώργος Βράιλας, επίσης πάρα πολύ γνωστός ερευνητής, που ειδικεύεται τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της πυροβασίας, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Σαν σύλλογος, ναι, σαν μυθικές ελληνικές διαδρομές, έχουμε το τελετουργικό της πυροβασίας. Πυροβασία, ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, το φαινόμενο της ακαΐας. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Έτσι, το οποίο επίσης θα προσεγγίσουμε και βεβαίως θέλουμε να συντονιστείτε και εσείς στο γενικότερο αυτό πλαίσιο που αναζητούμε σήμερα. Επίσης, δεξιά μας, μεγάλη μας χαρά επίσης και τιμή, όπως και με τους άλλους δύο καλεσμένους μας, ο κύριος Μιχάλης Καραβασίλης. Ο Μιχάλης Καραβασίλης είναι μουσικός δημιουργός, μουσικολόγος, οργανολόγος, και πραγματικά εκπλήσει με αυτά τα οποία μας παρουσιάζει. Συντονισμός λοιπόν. Συντονισμός. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα προς όλο το κοινό. Θα συντονιστούμε σήμερα, πώς το βλέπετε? Σίγουρα. Ελπίζουμε να εναρμονίσουμε, να εναρμονιστούμε. Να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε όλοι μαζί λοιπόν. Να φύγουμε λιγάκι και να δούμε τελικά μήπως τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά είναι πολλά ακόμα που κρύβονται από πίσω. Μήπως τελικά όλα εξηγούνται και αυτό που ονομάζεται μεταφυσικών είναι ουσιαστικά φυσικών που απλά δεν γνωρίζουμε ή πρέπει να προσεγγίσουμε άλλο τρόπο για να γνωρίσουμε. Ρωτάω εγώ, ξεκινώ με σας, κύριε Βιαννίτη. Αυτό που έχει σημασία να αντιληφθούμε είναι πράγματι αυτό που είπαμε, ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται και ότι υπάρχουν αόρατες συγκλήσεις οι οποίες προέρχονται από μια γνώση μιας νομοτέλειας. Μιλάω για τη γνώση αυτή που είχαν εκείνοι οι οποίοι κατασκεύαζαν μνημεία, ναούς σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, ανιχνεύοντας πρώτα απ' όλα την ενεργειακή ποιότητα του τόπου, αλλά έφτιαχναν και τους ναούς με ένα τέτοιο τρόπο όπου κάθε γεωγραφικό κτίσμα ήξερε ακριβώς, σαν να είχε μια επίγνωση, πώς ακριβώς κάθεται πάνω στη γη. Με ένα συντονισμό με την ενεργειακή ποιότητα του χώρου, όπου αυτοί οι οποίοι είχαν αυτή τη γνώση που μπορούσαν να ανιχνεύσουν αυτές τις ενέργειες και να χτίσουν, να δομήσουν ένα τέτοιο τρόπο, ένα ναό, το κάνανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί η ενέργεια να μετουσιωθεί. Αυτό να σας ρωτήσω γινόταν μόνο με τους ναούς ή και με άλλα κτίρια? Αυτό γινόταν κυρίως όταν μιλάμε για αυτές τις ιερές ενέργειες, για τις ενέργειες του θείου, ενέργειες που είχαν ενέργειες που περιέχουν την ψυχοκάθαρση αλλά και την ανάταση της ψυχής. Αυτά ήταν και βασικά στους ναούς, στα εγκυμητήρια, στα ασκληπία, όπου υπήρχαν, ιδιαίτερα στα ασκληπία, όπου η ενέργεια, θα έλεγε κανείς, όλου του συγκροτήματος, και μάλιστα πάντα για να λειτουργήσει αυτή η εναρμόνιση, χρειάζονταν πάντα τρεις δυνάμεις, τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ενεργειακή ποιότητα του χώρου,
Ο δεύτερος είναι η ενεργική ποιότητα του ατόμου που πλησίαζε το χώρο. Και ο τρίτος είναι η στιγμή, η συνθήκη η οποία θα καθορίσει αν θα υπάρξει αυτή η εναρμόνιση του ατόμου με το χώρο ή όχι. Γιατί δηλαδή, η δυνατότητα, οι ναοί μας δίνουν μια δυνατότητα, τα σκληπία μας δίνουν μια δυνατότητα θεραπείας. Δεν σημαίνει ότι απλά αν πάω εκεί και περπατήσω θα θεραπευτώ. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μια ολόκληρη πορεία, ζητάει από το άτομο να εναρμονίσει πρώτα την τάξη μέσα του, ώστε να μπορεί να εναρμονιστεί με τις θείες ενέργειες του τόπου. Μάλιστα. Άρα, πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Άρα, τα αρχιτεκτονήματα αυτά κτίζονται όχι μόνο σαν μια αισθητική παρέμβαση ή μια, ας την πούμε, λογική, απόλυτα αρχιτεκτονικά σκέψη, αλλά χτίζονται με ένα διαφορετικό σκεπτικό, ούτως ώστε ο άνθρωπος να κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής του και των κοινωνιών τις οποίες δομεί. Είμαστε σε αυτό το σκεπτικό. Ακριβώς, ακριβώς. Και σήμερα ο επισκέπτης σε ένα αρχαιολογικό χώρο μπορεί να πλησιάσει ένα αρχαιολογικό χώρο μόνο για την αισθητική του. Να πάρει αυτή την αισθητική απόλαυση. Μπορεί επίσης να έχει και μια νοητική στάση, ώστε μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο να εμβαθύνει, θα έλεγε κανείς, περισσότερο στην ιστορία, στις καταβολές του, να βρει αυτό την διαχρονική ποιότητα που υπερβαίνει το χώρο, την έννοια και του χρόνου, και έτσι να νιώσει αυτή την ενεργειακή σύνδεση με τις ρίζες. Μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και άλλα επίπεδα συντονισμού, τα οποία συνήθως όμως ο σύγχρονος άνθρωπος τα ξεχνάει. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι μόνο το αισθητικό κάλος που έχεις να δεις από ένα ναό ή από τα σκληπία. Έχει ακριβώς η πεμπτουσία του, είναι αυτή η ποιότητα που έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει. Ποιότητα ζωής, λοιπόν. Ποιότητα ενέργειας. Ποιότητα ενέργειας. Μέσα στον τόπο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις δικές σου τις δονήσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεραπεύσει οποιαδήποτε διαταραχή. Σαφώς, λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα γυρίσουμε στο κομμάτι αυτό. Το πώς πλησιάζει το άτομο το κάθε χώρο. Ακριβώς. Θα γυρίσουμε και θα μιλήσουμε και για τα σκληπία πάλι. Γιατί το έχουμε θίξει σε παλαιότερη εκπομπή. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τώρα τα δένουμε διαφορετικά μέσα από το συντονισμό. Και βεβαίως θα αναφέρουμε ότι έχουμε και την εκδρομή την οποία ετοιμάζουμε στο Ασκληπείο της Επιδαύρου. Όπου θα έχουμε μια διήμερη εκδρομή παράλληλα με αυτή των Δελφών. Έτσι, σε ένα διάστημα 15 ημερών διαφορά θα είναι, φίλες και φίλοι, η εκδρομή στους Δελφούς. Σας το λέω από τώρα, το πω για την προηγούμενη εκπομπή. Όσο πλησιάζουμε, τόσο πάμε πιο γρήγορα. Άρα, κλείστε όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί θα είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των ατόμων που θα έρθουν. Θα είναι ένα βιωματικό διήμερο, το οποίο θα πραγματοποιήσουμε στους Δελφούς, 22 με 23 Σάββατο και Κυριακή Ιουνίου, προσέξτε. Όπου εκεί έχουμε να δούμε αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Πάνω κάτω να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε, να βιώσουμε πράγματα. Ξαναλέω, τονίζω τη λέξη βιωματική εμπειρία, 22 με 23 Ιουνίου. Και τηλεφωνείτε βέβαια στα γνωστά τηλέφωνα 210-38-40-676 και 210-70-50-171 και 172 για να κλείσετε θέσεις. Όπου στους Δελφούς, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία για μια βιωματική εμπειρία σε ένα διήμερο, που περισσότερες πληροφορίες που έπατε στα τηλέφωνα που σας έδωσα. Και βεβαίως θα πάμε και στο Κορίκιον Άντρων, αυτό το πολύ σημαντικό εκτός των Δελφών, της θέσεως των Δελφών, που θα πάμε και στο μουσείο, θα πάμε και στον αρχαιολογικό χώρο πάνω και κάτω, γιατί είναι δύο οι αρχαιολογικοί χώροι σήμερα, αλλά ένας ενιαίος στην αρχαιότητα. Αθηνά Προνέα, η Θόλος, που την ξεχνάμε, δεν δίνουμε σημασία, η Ιερά του Αυτονόου και του Φυλάκου, πάρα πολύ σημαντικά, που πάλι δεν δίνουμε σημασία, ενώ θα έπρεπε να δώσουμε. Όλα αυτά, λοιπόν, θα τα δούμε στην εκπληκτική αυτή εκδρομή που ετοιμάζουμε 22 με 23 Ιουνίου και αμέσως μετά, σε 15 μέρες, στις 6 με 7 Ιουλίου, τα λέμε από τώρα γιατί μας λέτε πού πήγαν αυτές οι υπέροχες εκδρομές που κάναμε, έτσι, νάτες οι εκδρομές, 6 με 7 Ιουλίου, ετοιμαστείτε για εκεί έχουμε το άλλο πολύ μεγάλο ταξίδι, θα ταξιδέψουμε πάρα πολύ μαζί με τον κύριο Βιαννίτη, θα ήθελα να είναι και ο κύριος Καραβασίλης μαζί μας. Σε αυτή την εκδρομή θα δούμε και τον χρόνο σας βεβαίως και πώς είναι γενικότερα πάμε, όπου εκεί θα πάμε στο Ασκληπείο της Επιδαύρου και θα έχουμε στον χώρο του ξενοδοχείου το βράδυ, κύριε Βιαννίτη, θα έχουμε και ένα ταξιδάκι θα κάνουμε
Δεν πάμε απλά για μια επίσκεψη να δούμε ένα χώρο, πάμε να βιώσουμε και να νιώσουμε ένα χώρο. Έτσι. Πάμε ουσιαστικά για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με το πνεύμα της εγκύμησης, της αρχαίας θεραπευτικής εγκύμησης, mm-hmm. πηγαίνοντας σε ένα χώρο σαν οικέτης ασθενής. Και η ασθένεια εδώ με την ευρύτερη έννοια του χώρου. Θα μας τα πείτε του αυτά όμως και πάμε, στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ουσιαστικά σε μια αναζήτηση ευρύτερα της θεραπείας. Να πάρουμε αυτό που μπορούμε να πάρουμε από έναν ιερό χώρο που για εκατοντάδες χρόνια είχε κάθε τα άτομα που το πλησιάζαν, είχαν πάντα αυτή την ενέργεια που ήταν της οικεσίας και της συνάντησης με τις θείες ενέργειες. Και οι οποίοι γινόντουσαν καλά, γιατί έχουμε τις αποδείξεις, έχουμε τα κείμενα. Εντάξει. Και κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει τα κείμενα. Και από στα κείμενα βασιζόμαστε και γνωρίζουμε ότι πολλά περιστατικά φτάνανε στο επίπεδο της θαυματουργής αυτοϊάσεως. Ανεξήγητης αυτοίασης. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, στην ανεξήγητη, στη συνέχεια της σημερινής παρουσίας μας, της ανεξήγητης αυτής αυτοϊάσεως. Κύριε Βράιλα, παρακαλώ, θα ήθελα τη δική σας άποψη πάνω σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως. Ναι, η δική μου η άποψη είναι η εξής, ότι αυτό που έχει χαθεί από την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι η έμπραχτη τελετουργία. Θεωρώ ότι αυτό σε συνδυασμό με τις θεραπείες, με τις τελετουργίες, με τα ελευσίνια μυστήρια, με όλου του είδους τα μυστήρια των αρχαίων Ελλήνων, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τα φωτίζουμε, ώστε το ελληνικό πνεύμα να ξαναζωντανέψει. Μα είναι κληρονομιά μας. Ακούστε με, κύριε Βράιλα, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσω και αυτό και στον κόσμο που μας βλέπει. Δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε Έλληνες, να λέμε είμαστε Έλληνες και να μην γνωρίζουμε τι γινότανε στην ελληνική αρχαιότητα. Έτσι. Και τι γινόταν σε αυτές τις τελετές, τις μυστηριακές, οι οποίες τελικά, όπως μας είπε και προηγουμένως ο κύριος Βιαννίδης, συνδέονται απίστευτα με την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου, τις βιωματικές αυτές καταστάσεις που κάνουν τον άνθρωπο σαν άτομο και σαν σύνολο ανθρώπων, μια κοινωνία, την κάνουν καλύτερη. Ίσως έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε κιόλας γιατί ο ελληνικός πολιτισμός ήταν αυτός που ήταν και προχώρησε και προχώρησε. Γιατί όλα πρέπει να εξηγηθούν. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τυχαία να έγινε αυτό το οικοδόμα του τεράστιου ελληνικού πολιτισμού. Πρέπει να έχει κάποιες ρίζες. Δεν υπάρχουν ρίζες. Πώς δεν υπάρχουν. Τεράστιες. Και τις βρίσκουμε και μέσα από την παράδοση, που σιγά σιγά όταν θα δούμε ότι η παράδοση η ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και το ψάξουμε όπως έχουμε κάνει εμείς με την πυροβασία, θα διαπιστώσουμε ότι τελικά υπάρχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη διαχρονικότητα των αιώνων υπάρχουν κάποιες σταθερές mm-hmm. που αυτές οι σταθερές είχαν πάντα και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Μέχρι σήμερα, ένας διαχρονικός λοιπόν ελληνικός πολιτισμός. Έτσι λοιπόν οι αναστενάριδες, ας πούμε, φέρανε με το χριστιανικό έθιμο του Κωνσταντίνου και της Ελένης στη γιορτή τους την πυροβασία, τα αναστενάρια. Εμείς, εγώ προσωπικά, ας πούμε, πήγα και σε εκείνους, μέσα εκεί μοιήθηκα. Στο Λαγκαδά, στη Μαυρολεύκη της Δράμας. Μαυρολεύκη. Αλλά πήγα και στο Λαγκαδά, έχω πάει και στις Σέρες, έχω πάει και στη Μαυρολεύκη. Μισό το, γιατί εσείς μας λέτε τώρα ότι αυτές οι τελετές είναι παλαιότερες, μας λέτε είναι αρχές ελληνικές. Πού το στηρίζετε αυτό? Το στηρίζω στο εξής, ότι υπάρχουν αναφορές ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος, πηγαίνοντας τους Έλληνες που κάναν την πυροβασία, που υπήρχε και στα κείμενα, στους Δελφούς. Στους Δελφούς υπήρχε πυροβασία. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει στην Κασταλία πηγή που υπάρχει το πέτρινο αλόνι, το μαρμάρινο αλόνι, μπροστά εκεί στην πηγή. Εκεί πέρα κάθε χρόνο, την άνοιξη, με τον ερχομό του Απόλλωνος, έπρεπε ο ναός που ήταν όλο από ξύλο του Διονύσου να μπουν τρία παιδάκια, όπως γίνεται και μέχρι σήμερα στο έθιμο, με τρία λαμπάδες λευκές, να βάλουν τη φωτιά στο ναοίσκο να καεί, και αφού κατεβάζαν τη φωτιά και έμενε μόνο το κάρβουνο, μόνο οι αίριες και οι ιερείς των Δελφών μπορούσαν να πατήσουν, ώστε να πάρουν την ενέργεια του Διονύσου και να την κάνουν θεραπευτική ενέργεια του Απόλλωνα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή το θέμα μας, αυτά πρώτη φορά, είναι πρωτάκουστα που μας λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω πάνω στο συντονισμό. Εσείς στην πυροβασία συντονίζεστε? Βεβαίως. Υπάρχει συντονισμό? Χωρίς συντονισμό δεν μπορούμε να μπούμε στη φωτιά. Δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή ο ήχος, τα τύμπανα, η λύρα, ο ασκόαυλος, ο ταμπουράς και όλα αυτά
έχουν σημαντικό, είναι το σημαντικότερο στοιχείο, γιατί αυτά με το ρυθμό που μας δίνουν και μας ενεργοποιούν και με το ρυθμό της καρδιάς, αλλά και εμάς όλους, αν εγώ δεν δω ότι όλοι οι πυροβάτες που χορεύουν είναι συντονισμένοι με το ίδιο βήμα, με την ίδια κάλυψη, ναι, την ίδια αύρα, τους λέω, παιδιά, εσύ δεν θα μπεις αυτή τη φορά. Δεν μπαίνει. Άσχετα αν είναι από τους πρώτους που είχε έρθει. Άρα ο συντονισμός πολύ σημαντικός και στην πυροβασία και γενικότερα στην τελευταία. Λοιπόν, και μου δίνετε την μπάζα για να περάσω στον κύριο Καραβασίλη. Έτσι, είπε μουσική, κύριε Καραβασίλη. Τι είναι αυτό που κρατάτε εδώ, θα μας πείτε? Ναι, αυτό είναι μια αρχαία ελληνική λύρα. Είναι ένα όργανο του 1400 π.Χ. Μπορούμε να τη σηκώσουμε λίγο, τη δούμε καλύτερα? Βεβαίως. Ωραία, για να τη δούμε καλύτερα. Είναι ένα όργανο του 1400 π.Χ. Είναι όργανο το οποίο το χρησιμοποιήσαν στα ασκληπία για θεραπεία, γιατί έχει την δυνατότητα να παράγει τον τελειότερο συντονιστικό ήχο του σύμπαντος, δηλαδή αυτόν τον ήχο στον οποίο συντονίζεται το σύμπαν. Και όταν λέμε συντονίζεται το σύμπαν, είναι μια συγκεκριμένη συχνότητα στην οποία συντονίζεται το σύμπαν. Και αυτή η συχνότητα είναι η 523, η οποία είναι το ντο. Σε σχέση με αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Βιαννίτης για το συντονισμό, η γνώμη σας είναι ότι η μουσική ήταν απαραίτητη στο συντονισμό στους ιερούς χώρους του κόσμου, του πλήθους, για το απαιτούμενο αποτέλεσμα? Και ποιο ήταν το απαιτούμενο αποτέλεσμα? Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια ταξούλα και να πούμε ότι η μουσική είναι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε στο σύμπαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του και της πρωταρχικής του μορφής. Λοιπόν, ο ήχος είναι αυτός ο οποίος δημιουργήθηκε από την έλξη και την άποση. Άρα, εδώ έχουμε μία μορφή κίνησης συντονιστικής και έχουμε τον παλμό της καρδιάς μας. Ξεκινάμε εκεί και φεύγουμε από αυτήν την άποψη του σύμπαντος και μπαίνουμε μέσα μας. Και βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι λειτουργούμε ζωτικά μέσω της καρδιάς. Άρα η καρδιά μας είναι ο ήχος του σύμπαντος, ο πρώτος ήχος ο οποίος έρχεται. Mm-hmm. Αυτόν τον ήχο πρέπει να τον υποστηρίξουμε με ηχητικά μέσα και με ηχητικούς τρόπους που εκφράζουν το σύμπαν. Όχι αυτούς που θέλουμε εμείς, αυτούς που διέπουν το σύμπαν. Και αυτοί οι τρόποι είναι οι συχνότητες συγκεκριμένες στις οποίες συντονίζεται το σύμπαν. Η οικογένεια των συχνοτήτων που συντονίζεται το σύμπαν. Αυτό, αν το χρησιμοποιήσουμε, πάβουμε να ασθενούμε. Να σας πω κάτι, γιατί τώρα με αυτό που είπατε για την καρδιά με γύρισε πολλά χρόνια πριν, όταν είχα πάει στο Λαγκαδά και είχα παρακολουθήσει τα ασθενάρια και θυμάμαι και μαζί μια ομάδα 50 ανθρώπων περίπου, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Σας συνιστώ απερίφραστα, όπως συνιστώ και τις πυροβασίες που κάνει ο αγαπητός ο αξιότιμος ερευνητής ο κύριος Βράιλας και φίλος. Θυμάμαι το στοιχείο που μπήκαμε μέσα στο κονάκι, έτσι, το λεγόμενο κονάκι, έτσι, κύριε Βράιλα, που ναι, είναι, ναι, ναι, και εμείς έτσι λειτουργούμε. Θυμάμαι το εξής, ότι από το τύμπανο το οποίο ακουγότανε, κύριε Βιαννίτη, αγαπητέ φίλε Άγγελε, το ένιωσα αυτό το πράγμα και το λέω όπως το ένιωσα, για πρώτη φορά το λέω στην τηλεόραση. Ένιωθα την καρδιά μου να συντονίζεται με το τύμπανο και κάποια στιγμή πήγε να σπάσει. Δηλαδή, να σπάσει εισαγωγικά, έτσι. Ένιωθα τόσο μεγάλη δύναμη στην καρδιά που συντονιζόταν με το τύμπανο, οπότε ξαφνικά άρχισε να φεύγει αλλού. Προς επίρρωση αυτών που είπατε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε μουσική συγκεκριμένη. Ακριβώς. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε και λίγο πιο μετά το καταπληκτικό αυτό όργανο και να μας πείτε και μερικά λόγια. Και θα ήθελα να γίνει και μια συζήτηση μεταξύ σας, γιατί έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί ερευνητές, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω στην αρχαία ελληνική αλλά και γενικότερα στην επιστήμη, στη γενικότερη έννοια της επιστήμης, επίσταμε, γνωρίζω καλά, και είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Και βέβαια, κύριε Βιαννίτη, το Σάββατο πρέπει να πούμε ότι έχουμε την ομιλία, φίλες και φίλοι. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, θα έχουμε για άλλη μια φορά στις 7 η ώρα, Δωδώνης 36 στον Κολωνό, μια διπλή ομιλία. Θα κάνω εγώ την εισαγωγή πάνω στο θέμα των ασκληπίων και γενικότερα πάνω στην ιατρική και στα φαινόμενα αυτά τα περίεργα τα οποία έχουν εμφανιστεί σε διάφορους χώρους. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Βιαννίτη, που θα είναι συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, συνέχεια όλο αυτό το σημαντικό, που εκεί θα πούμε βεβαίως και για όλα αυτά τα φαινόμενα, κύριε Βιαννίτη, που συνέβαιναν επίσης από τη δικιά σας μεριά, από τη δικιά σας εξήγηση, και πώς γινόταν αυτό και ποιος ήταν ο τελικός σκοπός. Λοιπόν, σας ρωτάω εσάς, αγαπητέ φίλε, και σήμερα θα έχουμε και άλλη μια έκπληξη.
θα βγάλουμε στην τηλεόραση, φίλες και φίλοι, πριν σας πάω στην ερώτηση, έναν αγαπητό φίλο, ένα μεγάλο Έλληνα ερευνητή, που το οφείλουμε πάρα πολλά, διότι αυτή η εκπομπή αυτό κάνει. Οφείλει να αποδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αγωνιστεί, οι οποίοι έχουν δώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους για την έρευνα, οφείλει να τους αναδείξει. Έτσι. Και αυτό θα κάνουμε και με άλλες πολλές εκπομπές. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τηλεφωνικά αρχικά μαζί μας την παρέμβαση του αγαπητού μεγάλου Έλληνα ερευνητή του Ιωάννη του Γιαννόπουλου, που τα βιβλία του τα δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σε περίπου 10 λεπτά δηλαδή θα έχουμε την πρώτη του, την παρέμβασή του. Τα βιβλία του τα δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, να τα ξαναδείξουμε τώρα που τα προσφέρουμε σε μια τεράστια προσφορά που κάνει αυτή η εκπομπή. Έτσι. Τα μυστικά και ξεχασμένα, παρακαλώ να τα δούμε πάλι στις οθόνες μας. Μυστικά και ξεχασμένα, εδώ, που θα τα αναλύσει καλύτερα και ο συγγραφέας. Ακούστε από πρώτο χέρι τον κύριο Γιαννόπουλο, θα του θέσουμε μερικές πολύ σημαντικές ερωτήσεις που θα απαντήσει. Μυστικά ξεχασμένα, ογκώδες βιβλίο, μια καταπληκτική έρευνα για την άγνωστη μυστική Ελλάδα. Κύλη γη, το άλλο πολύ σημαντικό βιβλίο του Ιωάννη του Γιαννόπουλου. Έτσι, να το δούμε παρακαλώ στις οθόνες μας. Την Κύλη γη, που μιλάει για την Αταλάντη, για τη Θούλη, για την Υπερβορία, για τη Σαμπάλα, για τους Δελφούς, για τη Δήλο, εδώ να το δούμε. Εδώ. Καταπληκτικό βιβλίο, Κύλη γη. Και το τρίτο βιβλίο, επίσης ένα ογκώδες βιβλίο, τα μυστικά μονοπάτια και η αλωτινή δρόμη, που έχει περίεργα φαινόμενα και άρα πολλά σημαντικά μέσα θέματα. Και τα τρία τα βιβλία αυτά, και τα τρία, φίλες και φίλοι, τα δίνουμε, είναι μια τεράστια προσφορά. Μόνο, επαναλαμβάνω, 30 ευρώ και τα τρία. Και δύσκολα βέβαια σήμερα βρίσκονται. Αυτά όμως θα μας τα πει καλύτερα και ο κύριος Γιαννόπουλος, θα του θέσω ορισμένες ερωτήσεις και προς γενικότερη πληροφόρηση των τηλεθεατών και τηλεθεατριών μας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-38-46-76, το 211-70-50-171 και 211-70-50-172 και τώρα και συνεχώς, μέχρι είπαμε να εξαντληθούμε, θα τα δώσουμε, μόνο 30 ευρώ. Και βεβαίως θα περιμένουμε να έχουμε στο τηλέφωνο σε λίγα λεπτά της ώρας και τον ίδιο, τον μεγάλο αυτό Έλληνα ερευνητή, τον Ιωάννη του Γιαννόπουλο, για να του θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις και να πληροφορήσει και εσάς, τους φίλους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, για τις έρευνές του και όλα αυτά που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Η ερώτηση λοιπόν, κύριε Καραβασίλη, η μουσική λοιπόν, γιατί ήταν τόσο σημαντική? Τι έκανε? Μας είπατε πρώτα απ' όλα η καρδιά. Άρα ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί για να είναι, να ανταποκρίνεται στη μουσική. Λοιπόν, η μουσική είναι ένα από τα τρία πρωταρχικά στοιχεία και δεν θα την ονομάσουμε μουσική. Γιατί στην αρχαιότητα σπανιότατα έβρισκες τον όρο μουσική. Αντί αυτού έβρισκες πάρα πολύ συχνά τον όρο αρμονία. Ναι. Λοιπόν, η αρμονία, όπως είπαμε και έχω πει και άλλες φορές, είναι ένα από τα τρία συστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στο DNA του σύμπαντος. Όταν αυτό το συστατικό κυριαρχεί στο DNA του σύμπαντος, στο δικό μας το DNA λέτε να μην κυριαρχεί? Η αρμονία στο σύμπαν. Τονίζω κάποια ζητήματα γιατί είναι σημαντικό να τονίζουμε. Μάλιστα, συνεχίστε. Λοιπόν, άρα αφού κυριαρχεί και στο DNA το δικό μας, γιατί είμαστε μέλη του σύμπαντος. Σωστό. Είναι απόλυτα σαφές ότι η επιρροή της στην ύπαρξή μας και στη ζωτικότητά μας όχι απλώς είναι αναγκαία, επιβάλλεται. Μάστε. Θα σας διακόψω όμως, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ιωάννη Γιαννόπουλο, το μεγάλο αυτό Έλληνα ερευνητή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε μετά από τόσο καιρό. Και πολλοί κόσμος πρέπει να πω ότι με ρώταγε πώς είναι ο αγαπητός κύριος Γιαννόπουλος. Έχουμε χάσει τα ίχνη σας με λίγα λόγια. Γιατί? Δεν σας ακούω λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Λέω γιατί τα έχουμε χάσει τα ίχνη. Εννοώ τα έχουμε χάσει γιατί θέλουμε να σας δούμε και στο στούντιο, εδώ, από κοντά. Ωραία. Να έρθετε και από κοντά. Την επόμενη φορά να έρθω εκεί. Πολύ ωραία. Με μεγάλη μας χαρά. Με μεγάλη μας χαρά. Και πρέπει να πω ότι τα βιβλία σας έχουν και οι έρευνές σας έχουν αφήσει ένα πολύ μεγάλο στίγμα σε όλη αυτή την πορεία της έρευνας στον ελληνικό και όχι μόνο χώρο. Και θέλω να σας θέσω μερικά ερωτήματα, ναι, που αν έχετε την ευγενή καλοσύνη μπορείτε να μας απαντήσετε. Ναι. Πώς έχει προέλθει
όλη αυτή η συγγραφή των βιβλίων σας και γενικά το έργο σας. Η συγγραφή των βιβλίων είναι αποτέλεσμα ερευνών των τελευταίων 50 ετών σε όλους σχεδόν τους νομούς της Ελλάδας. Σε αυτές τις επισκέψεις δαπανήθηκαν χιλιάδες ώρες και περισσότερα χιλιόμετρα, προσπάθειες και πορείες που δεν πραγματοποιήθηκαν από την καρέκλα ενός γραφείου, αλλά σε πεζοπορίες, σε δρόμους, μονοπάτια, χαράδες, σπηλιές, υπόγειες στοές που άλλοτε δεν είχαν επιτυχία και άλλοτε μετάνθησαν με το παραπάνω. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω, κύριε Γιαννόπουλε, ότι όντως και μέσα στα βιβλία τα οποία έχετε βγάλει κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο και η έρευνα μέσα από τις δικές σας φωτογραφίες που έχετε κάνει αυτό το έργο πάνω από 50 χρόνια. Και είναι μαζί μας και ο κύριος Βιαννίτης, που φαντάζομαι ότι γνωρίζεστε. Ναι. Και μαζί μας ο κύριος Βράιλας, όπως βλέπετε στη τηλεοράση σας, και ο κύριος Καραβασίλης, που όλοι μας έχουμε διαβάσει τα βιβλία σας πάνω κάτω και εκτιμάμε αφάνταστα το έργο σας. 50 χρόνια έργου λοιπόν. Και η δεύτερη ερώτηση, τι σας βοήθησε περισσότερο στις έρευνές σας? Αναφυσβήτητα η θρύλη και η παραδόση του λαού μας, ιστορίες από την αρχαία ελληνική γραμματεία και αναζήτηση της αλήθειας και πάνω απ' όλα ο Παφανίας ο περιηγητής. Εσείς δηλαδή βασιστήκατε σε αρχαία ελληνική γραμματεία κυρίως και Παυσανία το μεγάλο αυτό Έλληνα περιηγητή. Και αρχίσατε κι εσείς, αν μου επιτρέψετε, ένα τέτοιο ταξίδι πορείας, καταγραφής χώρων, παραδόσεων και διαφόρων φαινομένων τα οποία μας παραδώσατε στα έργα σας, έτσι δεν είναι? Έτσι. Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχετε αντιμετωπίσει σε αυτές τις, σε αυτήν την προσπάθειά σας, ποια ήταν, κύριε Γιαννόπουλε? Η έλλειψη βοήθειας από αυτούς που υποτίθεται ότι ξέρουν, δηλαδή τους ευθύνοντας, αρχαιολόγους, σπηλιολόγους, επιτήμους και επίσημους αξιωματούχους του Υπουργείου Πολιτισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι μας λέει τώρα, τι μας λέει. Αυτά συνέβησαν τα πρώτα χρόνια των ερευνών για την Καρτόπιν, κατάλαβα ότι αυτοί ήταν εκείνοι που ήξεραν τα λιγότερα και ή καθόλου και φοβόντουσαν την αλήθεια. Η άγρια τους καρατά παρεμειώδης. Μάλιστα. Από τον τρόπο που έχει δεχθεί ο κόσμος το συγγραφικό σας έργο, είσαστε ικανοποιημένος? Πώς δέχτηκε το έργο σας? Ο κόσμος, μπορώ να πω ότι τα δέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Γιατί ήταν κάτι που έλειπε και που δεν υπήρχε άλλη πηγή γνώσης. Είναι πρωτότυπα σίγουρα κύριε Γενόπουλε. Παρά μόνο τα βιβλία. Απόδειξη πως το πρώτο εκδόθηκε το 1999 και το πιο πρόφαστο το 2009. Μάλιστα. Και όλα πουλάνε ακόμη. Δίνουνε γιατί έχετε γνώσεις. Θέλω να μας πείτε δύο κουβέντες παράδειγμα για το βιβλίο σας «Μυστικά μονοπάτια και αλωτινή δρόμη». Βεβαίως. Αυτό που δίνουμε σήμερα στη μεγάλη προσφορά του έργου σας. Ναι. Αυτό είναι το πιο πρόφαστο. Ξεκινάει από ένα περίεργο περιστατικό που συμβαίνει εδώ στην Αθήνα και ακολουθώ τα ίχνη του που με πάνε στην Ήπειρο, στα Γιάννηνα και στην ιστορία τους. Περνάω στην Βόρεια Ήπειρο, στο έθνος της Αλβανίας και στο ύψωμα 731. Κατεβαίνω στην Ετωλοακαδανία, στη Λίμνη, στα χωριά της, στα Βυζαντινά της Νημεία, έρχονται μορφές από το παρελθόν, φτάνω στο θέρμο και από εκεί στο κάστρο των Αγγέλων. Και καταγράφετε τα περίεργα γεγονότα. Αδέρα. Στο κύλι γη με δύο κουβέντες. Στο κύλι γη. Μπεστέλερ έχει γίνει, ναι. Χαμός από εκδόσεις. Ναι. Η έρευνα η οποία ανατρέπει τα όσα πιστεύαμε ή ήθελαν κάποιοι να πιστεύουμε για τον ίδιο τον πλανήτη μας, τη Γη. Απαντά στα ερωτήματα τι είναι η Γη μας συμπαγής ή κυρίως το εσωτερικό της. Κρύβονται μυστικά, κύριε Γιαννόπουλε, δηλαδή, μας λέτε. Ναι, βεβαίως. Και στο τελευταίο τα μυστικά και ξεχασμένα, εξερευνώντας την άγνωστη μυστική Ελλάδα.
Τα μισά δεδομένα δεν είναι το τελευταίο. Εννοώ το τελευταίο που παρουσιάζουμε σήμερα, από τα τρία που δίνουμε. Είναι ένα πραγματικά γοητευτικό βιβλίο. Επισκέψεις και περιπέτειες, ιστορικές και τωρινές, στη Χερόνια, στη Δωρέα, στη Γαραμίλη, στο Τέναρο, στις Βάσες, στον Όλυμπο, στη Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη Αρχαία Ήλιδα, στη Κωνσταντινούπολη και σε άλλους τόπους. Μάλιστα. Θρύλη και παραδόσεις, διαχρονικά φαινόμενα και μυστήρια και μια ανεπανάληπτη επίσκεψη στο Εγκληματολογικό Μουσείο της Αθήνας. Ποιος το ξέρει. Υπόγειες διαδρομές και άλλα πολλά. Κύριε Γιαννόπουλε, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες και εμείς οι άνθρωποι εδώ που βρισκόμαστε για το έργο σας, το πολύ σημαντικό. Επειδή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος μιζέρια και γκρίνια και επειδή το έργο ερευνητών σαν και εσάς και ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί τόσο βαθιά, να ξέρετε ότι αναγνωρίζετε τελικά, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας περάσω, ότι το έργο σας έχει καταγράψει πραγματικά στην ελληνική βιβλιογραφία και στην ελληνική ερευνητική σκηνή και κατέχει ένα πολύ μεγάλο φόκο, μια πολύ μεγάλη βάση. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε και να ελπίζουμε ότι έρθει και η συνέχεια, γιατί η επόμενη ερώτηση που θα κλείσω είναι και μετά από όλα αυτά τι θα κάνουμε. Έχετε σχέδια? Υπάρχουν αρκετά βιβλία προς έκδοση. Μόνο που η παρούσα κατάσταση της κατοχής κάτω από την οποία βρισκόμαστε και η εικόνα της οικονομικής αθλειότητας που διστάμεθα δεν μας επιτρέπει αυτά τις εργασίες. Αυτό που ρίξατε όμως είναι βόμβα τώρα, ότι έχετε ακόμα πολλά βιβλία. Λοιπόν, ήταν βόμβα και θέλουμε αυτά τα στοιχεία που έχετε. Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ήταν υπέροχο το κλείσιμο που μας δώσατε, γιατί αυτές τις έρευνες, αυτά τα στοιχεία που εσείς έχετε συλλέξει τα χρόνια, τα θέλουμε. Τα θέλουμε και πρέπει να βγουν. Εγώ από το χέρι μου θα κάνω ό,τι μπορώ, το λέω και δημοσίως, ούτως ώστε αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να βγουν αυτές οι φοβερές γνώσεις, οι οποίες πρέπει να δοθούν στον ελληνικό λαό και στις επόμενες γενιές. Εμείς λοιπόν, οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, σας ευχαριστούμε θερμά για το έργο σας και σύντομα θα χαρούμε να σας έχουμε και κοντά μας. Καλό σας βράδυ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένας εκλεκτός φίλος, ένας πολύ μεγάλος ένας ερευνητής, από τους πολλούς ένας ερευνητές που έχουν δώσει και πρέπει να πω ότι πολλοί από αυτούς έχουν φύγει και από κοντά μας, φίλοι μας παλιοί, όπως ο Κωνσταντίνος ο Γιοργανάς, όπως ο Βασίλης ο Μισήρης, όπως ο Δημήτρης Ζαζογιώργος ο Ελληνικός, όπως ο Τάκας, ο Στέλιος, μεγάλοι ερευνητές, αλλά αφήσαν ένα έργο πίσω. Και εμείς γράφουμε και εμείς θα αφήσουμε ένα έργο πίσω. Και είναι τώρα πολύ σημαντικό αυτός ο άνθρωπος, ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος, να βγάλει και τα άλλα τα βιβλία του. Πρέπει αυτά τα βιβλία να βγουν. Γιατί ο σκοπός μας ποιος είναι? Εμείς βιολογικά κάποια στιγμή και εγώ και εσείς και όλοι θα φύγουμε. Να αφήσουμε στις επόμενες γενιές και να πούμε ότι υπάρχει μέλλον. Λοιπόν, να ξαναδείξω τα βιβλία για να πάμε αμέσως, αγαπητέ φίλε. Γιατί είναι αγαπητός μου φίλος ο Γιάννης Γιαννόπουλος και όλοι εμείς είμαστε φίλοι, γιατί συμμεριζόμαστε ένα κοινό αγώνα και ένα σκοπό. Να βγάλουμε γνώση προς τα έξω. Και αυτό κάνει και η εκπομπή και αυτό θα συνεχίζουμε να κάνουμε. Και αυτό κάνει και το ηχόρ. Να το τελευταίο τεύχος. Εδώ. 13 χρόνια δεν το βγάζουμε το ηχόρ. Γιατί τρελαίνονται όταν το βλέπουν το ηχόρ? Γιατί τους βγάζει τα πλήτα τους στη φόρα, αυτά που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος. Ότι είναι οι θύνοντες που δεν μιλάνε. Εμείς μιλάμε. Και τα βγάζουμε στο περιοδικό και τα βγάζουμε σε βιβλία και τα βγάζουμε σε ομιλίες. Και θα τα βγάζουμε. 13 χρόνια η χώρα, αυτό το τελευταίο τεύχος, το 129. Εδώ θα δείτε τι έχει μέσα. Ποια είναι η τρισυπόστατη μητέρα των Θεών, ποια είναι η λατρεία του μαύρου μετεωρίτη σε Βατικανό και Ισλάμ, τα ταξία του Ηρακλή στην Αιθιοπία, η θεραπευτική δύναμη του ήχου και το συμπαντικό DNA. Να το βιβλίο, το άρθρο του κύριου Καραβασίλη, το πολύ σημαντικό. Το μεγαλείο τη ελληνική γλώσσα, η σιτάρκια στην Ελλάδα, η ιστορία τη ελληνική γλώσσα. Αυτά θα κάνει το ηχόρ και θα κάνει. Αποκτήστε το ηχόρ όπου το βρείτε. Πάρτε το. Δυναμώστε τη φωνή μας για να βγάλουμε κι άλλα. Και έχουμε να βγάλουμε πολλά. Δεν θα σταματήσουμε. Όπως και τα βιβλία εδώ του κ. Γιαννόπουλου. Τώρα έρχεται η σειρά σου, κ. Καραβασίλη. Τώρα σε βλέπω. Θες να ακούσουμε και εμείς όλοι θέλουμε να ακούσουμε τη λύρα. Και μετά μας εξηγήσουν εδώ τι ακούσαμε, πώς αισθανθήκανε και εσείς φίλες και φίλοι. Να μας πείτε πώς αισθάνεστε. Λοιπόν, και τα τρία τα βιβλία. Σας είπα, θα βγάλουμε πράγμα. Θα βγάλουμε γνώση ακόμα περισσότερη. Και στο ηχόρ και σε όλες τις κινήσεις που θα κάνουμε. Και σε εκδρομές που θα κάνουμε για να βιώσουμε πράγματα, για να αισθανθούμε, να δούμε, ούτως ώστε αυτή η ψυχή, όχι η έρημη, αυτή η υπέροχη ψυχή, όταν θα αρχίσει το άλλο ταξίδι, να έχει πάρει γνώσεις και να ξέρει που πάει και τι κάνει. Έτσι.
Γιατί εμείς πιστεύουμε στην ψυχή. Γιατί οι Έλληνες ήταν ένθεοι. Πάντοτε ήταν ένθεοι. Γιάννης Γιαννόπουλος λοιπόν. Μυστικά και ξεχασμένα. Η μεγάλη προσφορά. Ακούσατε το μεγάλο αυτό Έλληνα ερευνητή. Όσα αντίτυπα έχουμε θα τα δώσουμε όλα. Όλα. Όσες σειρές υπάρχουν. Μυστικά και ξεχασμένα. Τα ξαναδείχνω. Κύλη γη. Εδώ το επόμενο. Να το δούμε. Και το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Γιαννόπουλου. Εδώ. Μυστικά μονοπάτια και αλωτινή δρόμη. Και τα τρία. Και μιλάμε για ογκώδη βιβλία. Εδώ κοιτάξτε. Να σας δείξω και μέσα. Με έγχρωμες φωτογραφίες. Παρακαλώ την κάμερα. Εδώ. Με έγχρωμες φωτογραφίες. Με ανάλυση μέσα. Με κείμενα. Ογκώδη βιβλία. Και τα δίνουμε και τα τρία μόνο 30 ευρώ. Τεράστια η προσφορά. Τηλεφωνείτε 210-38-46-76, 210-70-50-171 και 172 και κλείνετε την τεράστια αυτή προσφορά. Και σήμερα θα βγάλω και άλλη μία. Η προηγούμενη τέλειωσε, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα. Μην μου ζητήσετε αυτή που βγάλαμε την προηγούμενη. Σας είπα, τελευταία φορά που τη βγάλαμε. Τέλος. Και όποιος το προλάβει. Το ίδιο και τώρα. Αυτή που θα βγάλουμε, όσο έχουμε. Μία με δύο εκπομπές, γιατί δεν έχουμε πολλά αντίτυπα. Λοιπόν, τι θα σας βγάλω για πρώτη φορά λοιπόν. Εδώ κοιτάξτε. Να αρχίσω μαλακά. Πάμε. Κρητικός Λαβύρινθος και σιγά σιγά θα ανεβαίνουμε. Εδώ κοιτάξτε βιβλίο. Ξέρετε τι είναι ο Λαβύρινθος, ξέρετε τι είναι ο κρητικός Λαβύρινθος. Για πρώτη φορά τα βγάζουμε, επαναλαμβάνω αυτά. Λοιπόν, πρώτο βιβλίο. Δεύτερο βιβλίο. Ελευσίνια Μυστήρια του Βάροφ. Το δεύτερο βιβλίο μας. Το βλέπετε. Τρίτο βιβλίο. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε ένα μεγάλο βιβλίο. Πάνω στον Όμηρο και πάνω στα στοιχεία αυτά τα οποία αποδεικνύουν το μεγαλείο του μεγάλου αυτού Έλληνα ποιητή ραψοδού του Ομήρου, μια πολύ μεγάλη έρευνα του Σπυρίδωνος του Μαγκίνα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, και τρία μέχρι στιγμής, έτσι. Εδώ κοιτάξτε, Δήλος, η Πανίερη Νήσος, το βλέπετε, εδώ, έρευνα απίστευτη για τη Δήλο. Και πέμπτο, να σου το δείξω τώρα, όχι, να σας δείξω αυτό πρώτα, Ψυχή και Αθανασία. Εδώ, τα πάντα για την ψυχή, το εκπληκτικό βιβλίο του Παναγιώτη του Κυριακόπουλου, που μέσα υπάρχουν τα ταξίδια της ψυχής, οι 7 αναβαθμοί, η πλατωνική της ψυχής, καταπληκτικό βιβλίο, επίσης το 5ο βιβλίο της προσφοράς, Κοσμική Εποπτεία, πάμε να το δούμε αυτό το εκπληκτικό επίσης βιβλίο πάνω στον Αριστοτέλη και σε όλη τη σκέψη του Αριστοτέλους για το σύμπαν. Αυτά που λέμε κύριε Καραβασίλη, που λένε και κύριε Βιαννίτη, κύριε Βράιλα, έτσι, εδώ η έννοια της κοσμικής εποπτείας, του μυητικού αυτού όρου, 6 βιβλία μέχρι στιγμής, και θα σας δώσω και 5 ηχόρ, εδώ, και 5 ηχόρ, εδώ, δώρο και αυτά, 5 ηχόρ, με διάφορα βιβλία είναι τα ηχόρ, 100 βιβλία, 100 σελίδες κοντά το καθένα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε, 5 ηχόρ, εδώ, μαζί και αυτά, αρμονία, η απόκριφη μουσική, η επιστήμη των αρχαίων Ελλήνων, και αυτό άρθρο του κυρίου Καραβασίλη, από την αρχαία εγκύμηση στη σύγχρονη ψυχοθεραπεία, τον ιερικό ταξίδι, πάνω σε αυτά που λέμε, συνεργάτες του κυρίου Βιαννίτη, το έχει γράψει ο αγαπητός κύριος Μουρίκης, επίσης και διάφορα, 5 βιβλία, 5 ηχόρ, τα παίρνετε και αυτά μαζί, και αυτά, 6 και 5, 11, και πάρτε και το κερασάκι στην τούρτα, εδώ. Κοιτάξτε τι έχουμε εδώ σήμερα. Εδώ κοιτάξτε τι δίνουμε. Το εκπληκτικό βιβλίο, το εκπληκτικό βιβλίο του Δημητρίου Ούδη, φιλολόγου, που έχει γράψει εποχή αυτό το βιβλίο, πάνω στα μυστήρια της Ελευσίνος. Επιστημονική έρευνα βάσει των αρχαίων κειμένων και νεωτέρων ερευνών. Ένα εκπληκτικό βιβλίο, όπου θα δείτε όλες τις μυήσεις. Φαντάζομαι το ξέρετε κύριε Βράλια το βιβλίο, φαντάζομαι το ξέρετε αγαπητέ κύριε Βιαννίτη και κύριε Καραβασίλη, ένα εκπληκτικό βιβλίο που εξηγεί τα εποπτικά μυστήρια, τα καταβάσια, τι γίνονταν την πρώτη μέρα, τι γίνονταν τη δεύτερη, πώς γινόταν οι μυήσεις. Και αυτό είναι το 12ο βιβλίο. Και τα 12 λοιπόν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα δίνουμε επίσης μέχρι να εξαντληθούν. Και τα 12 τα δίνουμε 40 ευρώ και τέρμα. Τίποτα άλλο. Μόνο 40 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι φοβερή προσφορά είναι και αυτή. Και στα μυστήρια της Ελευσίνος,
έχουμε να πούμε και θα κάνουμε και μια εκπομπή, θέλω να κάνουμε μόνο πάλι για μυστήρια Ελευσίνας και να πούμε και αυτά που είχαμε πει και παλαιότερα, αλλά και νεότερες έρευνες που έχουμε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε 2-10-38-40-676 και 2-11-70-50-171-172 να κλείνετε τις σειρές μέχρι εξαντλήσεως και του κ. Γιαννόπουλου και τη μεγάλη αυτή προσφορά. Και τώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε και αύριο όσα έχουμε θα τα δώσουμε και βεβαίως θα πάρετε και στην ομιλία του Σαββάτου όσοι θέλετε να έρθετε για να ακούσετε. Και θέλω μια που να ακούσουμε, να ακούσουμε κάτι. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε μια μουσική η οποία θα μας πάει αλλού, έτσι. Και κύριε Βασίλη, πού θα μας πάει? Μας μεταφέρει νοερά στο συντονισμό του σύμπαντος και μας εναρμονίζει με αυτά ακριβώς που συμβαίνουν στο σύμπαν αυτή τη στιγμή. Αυτά έχουν σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βιαννίτης προηγουμένως και ο κύριος Βράιλας, έχουν σχέση δηλαδή Βεβαίως. Με την ψυχοθεραπεία και τον συντονισμό των ανθρώπων. Βεβαίως, γιατί οι ήχοι που τους λέμε χιλιόκυκλους δεν είναι χιλιόκυκλοι, είναι χιλιόσφαιρες. Αυτές οι χιλιόσφαιρες μεταφέρουν τη σκέψη μας, την ψυχή μας δηλαδή, επάνω και την μεταφέρουν μακριά από το γραμμικό χρόνο στον οποίο ανήκουμε αυτή τη στιγμή. Όχι όμως εν κοιμήσει, ξύπνη. Μάλιστα. Και εκεί διαδραματίζονται άλλα πράγματα. Ερχόμαστε σε επαφή με άλλα πράγματα. Με άλλες ουσίες. Δηλαδή θα ακούσουμε μία μουσική τώρα που στα Ασκληπία, κύριε Βιαννίτη, ήταν οικία στους προς θεραπείαν ανθρώπους που πήγαιναν, δηλαδή στους ανθρώπους που πήγαιναν να θεραπευτούν. Αυτό θα ακούσουμε. Αυτό, επειδή ξέρω ότι γνωρίζεστε και ναι. Θέλω ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε αυτή τη συνεργασία και, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό περίπου θα ακούσουμε, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ας μην ξεχνάμε και για να το ξεκαθαρίσουμε και για τους θεατές ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα φαινόμενο όχι, το οποίο δεν συμβαίνει μόνο σε κάποια ιδιαίτερη στιγμή όταν πηγαίνεις σε έναν ιερό ναό, συμβαίνει μέσα στην καθημερινότητα. Συνεχώς συντονιζόμαστε με δονήσεις, με ήχους που υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητα. Όμως, όπως υπόθηκε και προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα, είναι που είναι η καρδιά μας αντανακλά το ρυθμό της κοσμικής τάξης του σύμπαντος, έτσι που μπορούμε να συντονιστούμε με ενέργειες οι οποίες να θεραπεύουν. Υπάρχουν ενέργειες γύρω μας, οι οποίες συντονιζόμαστε μέσα στην καθημερινότητα, είδη μουσικής για παράδειγμα, που μπορεί να ακούσουμε και να προκαλέσουν διαταραχή. Διαταράσσουν τις ενέργειες και μπαίνουμε σε δυσαρμονικές καταστάσεις. Yeah. Ξέρετε, είναι πολύ τελείως διαφορετικός κόσμος, τελείως διαφορετικός πλανήτες, τελείως διαφορετικός σύμπαν, μια μουσική για παράδειγμα heavy metal, με μια μουσική η οποία εξυψώνει το πνεύμα. Μιλάμε για το ίδιο φαινόμενο, αλλά για τις δύο πλευρές του. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα. Το ένα φαινόμενο είναι αντιβαρυτικό και ανεβαίνεις. Το άλλο είναι υπερβαρυτικό και σε στέλνει εντελώς στο βάθος. Δηλαδή, σήμερα ο κόσμος συντονίζεται σε κάποιους άλλους ρυθμούς. Άρα γι' αυτό το λόγο, ξέρετε τι μου λένε πολλοί φίλοι και φίλες, και γνωστοί άνθρωποι, και ακούμε όλοι μας. Μα πώς να μην πω, σήμερα που μας πατάνε από παντού. Δεν αντιδρούμε ή αντιδρούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ερώτημα που... Είναι μεγάλο ερώτημα. Γιατί αντιδρούμε ας πούμε τόσο σπασμωδικά και δεν αντιδρούμε με άλλους τρόπους, πιο οργανωμένους, πιο σωστούς, ούτως ώστε πλέον να μην ανεχτούμε άλλο αυτό το... και δεν μιλάω για βίαιες καταστάσεις, θα το ξεκαθαρίσω έτσι. Ναι. Μιλάω για κάποιες λογικές διεργασίες, οι οποίες όταν θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον, μας οδηγούν σε κρίσιμες αποφάσεις που δεν θα έχουμε αυτά τα... αυτές τις πιέσεις. Δηλαδή, εδώ μας πατάνε, εδώ δεν αντιδρούμε. Και να μην πω και κύριε Μπερσί, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δεν είναι ότι δεν αντιδράμε. Ναι. Απλώς ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες, ερμηνεύουμε διαφορετικά την κατάσταση και ο καθένας αντιδράει με διαφορετικό τρόπο. Αντιδράμε, αλλά η αντίδραση δεν σημαίνει ότι βγαίνω στους δρόμους ή βάζω φωτιά ή δεν τα μάλλον το πράγμα. Είμαστε ενάντια σε αυτά. Υπάρχει όμως αντίδραση μέσα από την ψήφο, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Μα ποια ψήφο, πάλι τους ίδιους έχουμε πάνω. Αισθάνομαι άσχημα. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Δεν θέλω να μπαίνουμε σε αυτή τη... Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι φύση πολιτικών, Ακριβώς. Πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς φτιάξαμε την πολιτική κίνηση που μην βιάζεστε. Γι' αυτό μιλάω. Αυτό δεν είναι μια αντίδραση. Πρέπει να την αγνοήσουμε. Όχι, δεν θα την αγνοήσουμε. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να τονίζουμε ότι δεν είναι ότι δεν
υπάρχει αντίδραση. Υπάρχει αντίδραση, απλώς υπάρχει διαφορετική από διαφορετικές πλευρές. Είναι λάθος, πιστεύω, αυτό το να λέμε ότι είμαστε εν υπνώση, ας πούμε, και δεν κάνουμε τίποτα. Πολλά κάνουμε. Πολλοί πολιτικοί φορείς υπάρχουν. Υπάρχει πολλή συζήτηση. Mm-hmm. Υπάρχει έντονα η ανάγκη για αλλαγή. Και αυτό φαίνεται. Και υπάρχει μάλιστα και μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ να μιλήσω από τη δικιά μου την αφετηρία στους ανθρώπους για το ουσιαστικό, για το πιο περιεκτικό, για το πιο πλήρες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την θεραπευτική γνώση, για παράδειγμα, mm-hmm. της αρχαίας ελληνικής κοσμοθεώρησης και αντίληψης. Και αλλάζει το πράγμα, θα συμφωνήσω μαζί σας, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε, και ότι αλλάζει το πράγμα, κύριε Βράιλα, ειδικά από το 2011 στο τελώς, ρωτάω. Ξεκίνησε από το 88, έχει ξεκινήσει από το 1988. Καλά, το ξέρουμε, αλλά τώρα στο 2011 μήπως έγινε κάτι στο τέλος και αλλάζουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι οφείλουμε να το τονίζουμε αυτό, να το αναδεικνύουμε δηλαδή αυτή την αντίδραση και να μην μένουμε μόνο στο μηδενιστικό αντίδραση, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά όμως μήπως επειδή υπάρχει αυτή η αντίδραση, μας πατάνε ακόμα περισσότερο και να είμαστε και στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε, ούτως ώστε να μας εξουσιάζουν τα ίδια πρόσωπα. Το είπατε. Η πιο γενναία στάση αυτή την εποχή είναι ακριβώς το να αναλάβει κανείς την ευθύνη και τις πολιτικές του στάσεις. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Αυτό κάνουμε και εμείς. Ακριβώς. Όλοι μας. Επιτέλους θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Ακριβώς. Mm-hmm. Όχι εγώ. Η πιο γενναία και έντιμη στάση. Το να κρίνω, να κατακρίνω, να συχτηρίζω από την εξέδρα χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Η γενναία στάση είναι βγαίνω μπροστά, υποστηρίζω έτσι, αυτό ακριβώς. Με σθένος και με υπευθυνότητα απέναντι στις εποχές που ζούμε. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και τώρα επειδή... Ναι, κύριε Βράιντα. Θέλω έτσι μια μικρή έτσι, παρένθεση να κάνω. Ακόμα και ο ίδιος ο λόγος ο δικός μας, η φωνή μας, είναι και αυτή ένα εργαλείο mm-hmm. που συντονίζεται με το σύμπαν και με την αρμονία. Δηλαδή η ίδια η φωνή του κάθε ανθρώπου κάνει θεραπείες, δίνει σήματα σε άλλους συνανθρώπους και δίνει και δρόμους και οδηγίες. Όταν λέτε η φωνή, εννοείται μήπως και ειδικά ο ελληνικός λόγος και η ελληνική δόνηση. Του καθενός ο λόγος, του καθενός. Αλλά βασικότερα ο κύριος λόγος είναι ο Έλληνας λόγος, έτσι. Mm-hmm. Απλώς εγώ ήθελα να πω ότι ο συντονισμός για να μπορέσει ο καθένας να βρει δρόμους, mm-hmm. εμείς που αύριο μεθαύριο Σαββατοκύριακο, δηλαδή 18-19 Μαΐου, θα κάνουμε την πυροβασία στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην πλατεία του Πλάτωνα. Μπράβο σας. Λέω και ξαναλέω ότι ακόμα και αυτός που θα έρθει και μετά από σας, όταν τελειώσετε τις ομιλίες σας και έρθει προς την Ακαδημία Πλάτωνος και απλώς παρακολουθήσει το δρόμενο της πυροβασίας, τον ήχο και το δρόμενο, τον ήχο και το δρόμενο, κάτι η ψυχή του και οι ψυχές που έχουμε μεταλλαχθεί μέσα στους αιώνες, mm-hmm. θα πάρει ένα μήνυμα και θα δώσει ένα άλλο δρόμο αρμονικό για να ενωθούμε και να κάνουμε πράγματα. Και επί τη ευκαιρία, αυτό που κρατάτε εκεί μπροστά σας, που κοίτα στο, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα εργαλείο συντονισμού που μας ενώνει σαν ομόψυχους και μας δίνει το συγχρονισμό. Παρόμοιο σχήμα είχαν και τα αντιηχεία που χρησιμοποιούσαν στα θέατρα. Έτσι, ναι. Στα από κάτω από το έτσι, σκηνή. Το είχαμε βγάλει στα μυστικά περάσματα αυτό. Mm-hmm. Ναι. Αυτός ο ήχος έχει φοβερή θεραπευτική επίδραση στα άτομα του σώματός μας, του DNA μας. Έτσι, αυτός ο ήχος μας ενώνει και γινόμαστε ένα σώμα, ένας άνθρωπος, και σαν πατέρας όλης της πυροβασίας και τελετάρχης, τη στιγμή που θα μπω και θα ανοίξω το δρόμο της φωτιάς, τότε μπορούν να μπουν και τα υπόλοιπα μέλη μας. Άρα το ζητούμενο είναι τα πολλά να γίνουν ένα και το ένα να γίνουν πολλά. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Ανάλυση και σύνθεση, αλλά ενότητα, συντονισμός. Είναι αυτό που λέμε και μάλιστα λέγανε και παλιότερα, ο ένας για όλους και όλοι για τον καθέναν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βέβαια. Λοιπόν, πολύ ωραία εισαγωγή. Τώρα θα απολαύσουμε τον κύριο Καραβασίλη σε μια μουσική ερμηνεία από τη μοναδική αυτή μυκηναϊκή λύρα που έχετε κατασκευάσει μόνος σας και έβγεσες επίσης για όλο αυτό το πολύ σημαντικό που μας προσφέρετε. Πριν αρχίσω να πω κάτι. Βεβαίως. Ο ήχος της φωνής μας είναι τα 3/5 του ήχου της ψυχής μας. Να μπω.
Άραστε. Κύριε Βιαννίτη, εγώ αισθάνθηκα μια γαλήνη, αισθάνθηκα μια χαλαρότητα, να το πω προσωπικά. Και αυτή ήταν η θεραπευτική μουσική, κύριε Καραβασίλη, έτσι. Που λειτουργεί, όπως μας είπατε, σε ποιον τόνο? Είναι στην οικογένεια των συγχνοτήτων που συντονίζεται το σύμπαν και αυτή η οικογένεια έχει ως κορυφαία της συντονιστική του σύμπαντος την 523. Μάστε, πώς αισθανθήκατε λοιπόν, θα ρωτήσω εσάς, και αν βλέπετε κάποια σχέση με το υπέροχο αυτό μυητικό οικοδόμημα της γενικότερης ελληνικής σκέψεως και αντιλήψεως. Συγγνώμη, πήρα τα βιβλία από εδώ για να μην εμποδίζουμε, για να ακούσουμε τα κομμάτια. Το υπέροχο αυτό μουσικό κομμάτι. Σας ακούμε. Το νιώθει κανείς κατευθείαν πως γαλινεύει πρώτα απ' όλα το ίδιο ο νους. Αρχίζει και μπαίνει σε μια συχνότητα όπου φεύγει από αυτό το συνεχές μουρμουριτό του νου και αρχίζει σαν να καταλαγιάζει σιγά σιγά. Επίσης το ίδιο γαλινεύει και το συναίσθημα, όπως γαλινεύει μια λίμνη και βλέπεις και αντανακλάει καθαρά αυτό το οποίο παίρνει από τις εξωτερικές αισθήσεις. Φαίνεται καθαρά, το νιώθεις μέσα σου σαν μια, ισορροπία, σαν μια ισορροπία που σου έρχεται. Εκεί μέσα από την ταραχή βρίσκεις τη γαλήνη, βρίσκεις το διέξοδο. Και αυτό είναι η όλη ιστορία. Δεν είναι όπως και μέσα στην... Γιατί έχουμε μέσα μας και σε όλα μας την εσωτερική μας τοπολογία, μέσα στην ψυχή μας, πάντα έχουμε τη δυνατότητα της θεραπείας. Πάντα υπάρχουν αυτές οι πλευρές στα βαθύτερα επίπεδα της ψυχής μας ή τα ανώτερα, αν θέλετε, που εμπεριέχουν πάντα τη θεραπεία. Το ζήτημα είναι η πορεία που υπάρχει ανάμεσα από τη θέση του πόνου μέχρι τη θέση αυτής της θεραπείας. Και η θέση του πόνου ευρύτερα έρχεται από αυτό το πολύ μικρό μέρος της ύπαρξής μας, που είναι το συνειδητό εγώ. Όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε συνειδητά, που λέμε συνειδητά, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, εάν κατανοήσουμε ότι είναι το πιο μικρό κομμάτι της ύπαρξής μας. Όταν λοιπόν πονάει αυτό το κομμάτι, όταν νιώθει έλλειψη, όταν νιώθει το κενό, όταν νιώθει την μη ικανοποίηση και αναζητάει την πληρότητα, αναζητάει την ολοκλήρωση, στην πραγματικότητα αυτό που καλείται να κάνει είναι να συντονιστεί η συνείδηση από το επίπεδο του εγώ σε ένα βαθύτερο επίπεδο που ας το ονομάσουμε το ανώτερο αυτού, όπου μέσα σε αυτό υπάρχει η εναρμόνιση με την ανώτερη νομοτέλεια του σύμπαντος. Πόσο μας λείπει, τάξη. Απίστευτο. Αυτό που λέμε σε κοσμική εποπτεία, αυτό που ήταν η ανώτατη μυητική, η αριστοτέλεια και όχι μόνο συνύπαρξης του ανθρώπου με το σύμπαν. Πόσο μας λείπουν αυτές οι γνώσεις, αγαπητοί φίλοι. Πόσο μας λείπουν. Καιρός να τις ξαναβρούμε και να τις κάνουμε έμπραχτα. Δηλαδή, έτσι. Όχι θεωρητικά. Μπράβο. Έβγε. Δηλαδή, να περάσουμε στη βιωματική κατάσταση. Διότι όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, οι βάσεις είναι οι γνώσεις. Εντάξει, δηλαδή, άμα δεν έχουμε τις γνώσεις, τα βιβλία, τι γινόταν στα μυστήρια, τι γινόταν στη Δήλο, τι γινόταν στην Ελευσίνα, τι γινόταν στους Δελφούς, τα διάφορα. Αυτά είναι οι βάσεις. Αλλά το βίωμα, αυτά τα παίρνεις και μετά τα βιώνεις. Άμα δεν τα βιώσεις, ποιος ο σκοπός που εμείς μιλάμε για αυτά? Δεν υπάρχει κανένα σκοπός. Εάν αυτά δεν τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, προσωπική ομάδα, μπορώ να κάνω και λάθος. Έτσι και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Άμα δεν το βιώνουμε στο σήμερα, δηλαδή αυτή τη μουσική να την ακούμε, να ψάχνουμε τον εαυτό μας μέσα να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να ερχόμαστε σε επαφή με όλο αυτό το συμπαντικό οικοδόμημα, ούτως ώστε να μπορέσει η ψυχή μας, η πανάρχια αυτή η ψυχή του καθενός μας, να μπορέσει να δομηθεί έτσι για να συνεχίσει το ταξίδι της και να είναι άξια ακόλουθος αυτού του ελληνικού πολιτισμού, δεν έχουμε κάνει τίποτα άμα δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η πορεία ανάμεσα από τον πόνο προς τη θεραπεία δεν γίνεται τυχαία, δεν γίνεται ασυνείδητα. Χρειάζεται τη συνειδητή επιλογή να επιλέγω με τι δονήσεις, με τι συχνότητες συντονίζομαι. Ψυχικά μέσα στην καθημερινότητα. Με τι συντονίζομαι, με την αγανάκτηση, με τον οργή, με το θυμό. Μπορώ να κάνω επιλογή να συντονιστώ με τη γαλήνη, με την ηρεμία, με την πίστη. Μπορώ να κάνω επιλογή για το είδος της μουσικής, για παράδειγμα. Ένα κομμάτι, ακούω, δηλαδή, η μουσική. Σε τι ήχους εκτίθεμαι. Δεύτερο κομμάτι, που είπε πολύ σωστά και ο κύριος Βράλιας, η ορθή προφορά της γλώσσας. Να γιατί χτυπάνε την ελληνική γλώσσα. Γιατί η ελληνική γλώσσα και η σωστή προφορά της, η σωστή δόμηση του λόγου μας,
είναι αυτή που δημιουργεί και άλλες δονήσεις. Δηλαδή, εάν μιλάω με 500 λέξεις, όπως δυστυχώς πάνε να κάνουν τα παιδιά μας να μιλήσουν, και να χάσουν την πανέμορφη αυτή η ελληνική γλώσσα που δομεί, έτσι, συχνότητες. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε εμείς εδώ, πάλι διορθώστε άμα κάνω λάθος, έτσι, δομούνται αυτή τη στιγμή σχήματα τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε, τα οποία φεύγουν προς τις τηλεοράσεις, φεύγουν προς αυτές που βλέπετε και αλλάζουν το όλο το είναι μας. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Είναι σημαντικό, αλλά είναι πιο σημαντικό επίσης να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν τώρα ένας λόγος, για παράδειγμα ελληνικός, ακούγεται. Το αν θα ωφελήσει κάποιον άλλον είναι άλλη μεγάλη ιστορία. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η εναρμόνιση, ο συντονισμός. Δηλαδή το να. Αλλά ακούσει, ξυπνάνε πράγματα. Για παράδειγμα, να το πω, όπως είπε το παράδειγμα έτσι, το που είπαμε τη μουσική heavy metal. Αν σε ένα, ας πούμε, μέσα σε ένα περιβάλλον heavy metal που έχει τέτοιες δονήσεις, πάρεις και βάλεις ακουστικά και ακούσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τη λύρα ή τον ελληνικό λόγο, δεν θα σε ωφελήσει. Δηλαδή πρέπει να συντονιστείς με αυτό. Μάστε. Υπάρχει δίπλα μας η θεραπεία, υπάρχει η ανώτερη συχνότητα, η ανώτερη δόνηση, αλλά είναι όπως το είχε πει και ο Καζαντζάκης, ότι μια πυραμίδα είναι ο άνθρωπος, στη βάση του είναι το κτίνος, στην κορυφή ο Θεός, χρέος μας είναι η ανηφόρα, που είναι μια συνειδητή επιλογή. Μάστε. Έτσι υπάρχουν γύρω μας δηλαδή οι συχνότητες, οι ιερές, αλλά θέλει τη συνειδητή επιλογή να συντονιζόμαστε. Πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο σημείο που ανέφερες για το θέμα της γλώσσας είναι η μοναδική γλώσσα στην ανθρωπότητα η οποία έχει να κάνει με τον μαθηματικό τύπο του σύμπαντος. Λοιπόν, αυτό συνεπάγεται αρμονία. Αυτό συνεπάγεται ηχητικό μέλος συμπαντικό και αυτό συνεπάγεται ότι όσοι έχουμε γενναιά ελληνική έχουμε καταγραμμένο στο DNA μας αυτόν τον ήχο του σύμπαντος, τον γλωσσικό. Είναι αυτό που λέμε και σε αυτό το τέχος του ηχόρ. Να γιατί δεν τους αρέσουν. Να γιατί γι' αυτό το χτυπάνε το ηχόρ. Αλλά όσο για το χτυπάνε, εμάς στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Για να μην πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η θεραπευτική δύναμη του ήχου και το συμπαντικό DNA είναι αυτό που βγάλαμε. Εδώ. Ναι, εντάξει. Ναι. Όπου εξηγούμε τα πάντα. Ξέρετε, κάποιοι φίλοι και φίλες μου λένε, μην τα λες έτσι μωρέ, τα λες μερικές φορές. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν πάμε όπως αισθανόμαστε, να κρυφτούμε, να είμαστε πολιτικά ορθοί. Αν μην είχαμε και σουρού, εκεί θα ακούγατε τι θα γινότανε. Θα τους τα έλεγα γιατί τους αξίζει να τα πούμε. Γιατί έχουν ευτελήσει ένα ολόκληρο λαό, έχουν ταπεινώσει Έλληνες και Ελληνίδες και ταπεινώνουν, όχι τώρα μόνο. Πάρα πολλά χρόνια, αιώνες, ταπεινώνουν ένα περήφανο λαό. Λοιπόν, θα τους τα λέμε συνέχεια. Αυτό λοιπόν, η θεραπευτική δύναμη του ήχου και το συμπαντικό DNA, το άρθρο του Μιχάλη του Καραβασίλη. Και το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας της φιλολόγου της Βιβής της Μήτρου, όπου εδώ, από αυτά τα δύο μόνο άρθρα, στο τελευταίο ηχό που κυκλοφόρησε όλη την Ελλάδα, αποκτήστε το. Εδώ θα δείτε πραγματικά γιατί δεν θέλουν να μάθουμε την αλήθεια, γιατί δεν θέλουν να αλλάξουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και εδώ εξηγούμε τους τρόπους για να γίνουμε καλύτεροι, για να αποκτήσουμε τη γνώση. Θέλω φίλες και φίλοι να ξαναδείξω τα βιβλία τα οποία έχουμε σήμερα. Ξαναλέω, πολύ σύντομα θα τα δείξω. Τα τρία τα βιβλία του μεγάλου αυτού Έλληνα ερευνητή που έχουμε σε προσφορά του Ιάννη του Ιαννόπουλου, Τα μυστικά μονοπάτια και αλωτινή δρόμη, το τελευταίο βιβλίο που υπάρχει προς τα έξω. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, το τελευταίο του. Έρχονται βέβαια και τα άλλα κάποια στιγμή, εύχομαι να τα εκδώσει ο κ. Γιαννόπουλος με κάποιο τρόπο να εκδοθούν. Εμείς είπαμε είμαστε διαθέσιμοι, μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια για να εκδοθούν, εάν βεβαίως επιθυμεί ο ίδιος. Επίσης, το Κύλι Γη, το δεύτερο βιβλίο του, που έχουμε σήμερα σημερινή μας προσφορά. Μιλάμε για καταπληκτικά βιβλία, ογκώδη βιβλία, μοναδικά βιβλία, άπειρες γνώσεις μέσα, ταξίδια πραγματικά και τα μυστικά και ξεχασμένα. Το τρίτο βιβλίο της σημερινής προσφοράς και τα τρία τα δίνουμε μόνο, επαναλαμβάνω, 30 ευρώ. Ουσιαστικά όσο είναι η τιμή του ενός. Έτσι, τόσο περίπου είναι η τιμή του ενός, τα μυστικά και ξεχασμένα. Εμείς τα δίνουμε όλα μαζί 30. Και βέβαια η άλλη, η μεγάλη προσφορά την οποία προσφέρουμε σήμερα, για πρώτη φορά τη βγάζουμε και αυτή μέχρι να εξαντληθούν όσα έχουμε. Είπαμε, οι άλλοι που βγάλαμε, μη μας τη ζητάτε, δεν υπάρχει πλέον τη προηγούμενη εβδομάδα. Είναι Ελευσίνια Μυστήρια. Εδώ. Αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. Εδώ. Ελευσίνια Μυστήρια. Πάνω στα Ελευσίνια Μυστήρια του Σεργέη Ουβάροφ. Ο κριτικός Λαβύρινθος και η σχετική μύθη. Εδώ. Το δεύτερο βιβλίο της προσφοράς. Το τρίτο βιβλίο, ή Όμηρος Τυφλός, η μεγάλη αυτή πραγματεία, ένα μεγάλο βιβλίο πάνω στον Όμηρο
και στην ομηρική γνώση, το τρίτο βιβλίο. Το τέταρτο βιβλίο, η κοσμική εποπτεία που αναφέραμε πριν, εδώ, η ανώτατη μυθική αυτή τέχνη. Η ψυχή και Αθανασία, το πέμπτο, εδώ, η 7 αναβαθμίδες. Να είχαμε χρόνο μόνο να διαβάσουμε για αυτό το εκπληκτικό βιβλίο, να δείτε τι έχει γράψει αυτός ο μοναδικός επίσης Έλληνας ερευνητής για την ψυχή, ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος και φιλόλογος, για τους 7 αναβαθμούς. Μόνο ένα κεφάλαιο να σας διάβαζα, τους 7 αναβαθμούς της ψυχής, το οποίο είναι μοναδικό. Δηλαδή, πώς η ψυχή ανεβαίνει βαθμίδες. Ποια είναι η μουσική, η μυστική απόκριση, η μουσική ποιή και εργάζου, γιατί μόνο με αυτήν μπορείς να ακροαστείς το θείον, έτσι. Και ο άρρητος λόγος Αθανασίας, αυτό το βιβλίο, δήλος, εδώ το επόμενο, δήλος, η πανίερη νήσος, μέσα εδώ για τα ιερά της δήλου, πώς ήταν δομημένη δήλος, τι άλλα κύματα υπήρχαν, τι ήταν η δήλος, τα πάντα για τη δήλο. Πέντε ηχόρ μοναδικά. Και αυτά μέσα στην προσφορά, μέχρι στιγμής 11 και ένα, κλείνω, βιβλίο είναι το ηχόρ, βιβλιοθήκη γνώσεων, τεράστιων γνώσεων και τα μυστήρια της Ελευσίνος του Δημητρίου του Γούδη. Αυτό το μοναδικό βιβλίο επίσης που κλείνει την πολύ μεγάλη και αυτή τη σημερινή προσφορά, μόνο 40 ευρώ και τα 12. Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνά μας, 2-10-38 είναι γνωστά πια, και στην ομιλία σας περιμένουμε ελεύθερη δωρεάν είσοδος το Σάββατο, επαναλαμβάνω, για όσες και όσους θέλετε να έρθετε και να ακούσετε τις δύο ομιλίες που θα γίνουν, με βασική ομιλία βεβαίως στην ομιλία του κ. Βιαννίτη και βεβαίως τη δικιά μου εισαγωγή πάνω στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, το Σάββατο 7 η ώρα, Δωδώνης 36, με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να κλείνετε και τα βιβλία στο 2-10-38-46-76, 2-11-70-50-171 και 172 μέχρι εξαντλήσεως, επαναλαμβάνω, των όσων έχουμε. Κύριε Βράιλα, πάνω σε αυτά που είπαμε, επιστρέψω αμέσως, πολύ σύντομα, στον κύριο. Θα ακούσω μάλλον ένα κομμάτι, μπορείτε? Πόσαμε. Μεγάλη μας χαρά. Κύριε Βράιλα, θέλω να μας πείτε λοιπόν για την πυροβασία. Είναι μια βιωματική κατάσταση? Μια βιωματική, καθαρά θεραπευτική. Θεραπεύει, ωραία αυτό. Θεραπεύει η πυροβασία. Θεραπεύει και βασικά θεραπεύει τον ίδιο τον εαυτό μας. Και ο σκοπός της πυροβασίας είναι να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την ενέργεια της φωτιάς και να την κάνουμε θεραπευτική ενέργεια, ώστε να τις προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Ανακουφίζεσαι δηλαδή μετά την πυροβασία? Η αίσθηση εγώ είναι... δεν έχω δοκιμάσει, πρέπει να το πω. Η αίσθηση είναι... Παρόλο που έχω παρευρεθεί στις δικές σας που είναι εκπληκτικές οι πυροβασίες, πρέπει να το πω, έτσι, δεν έχω δοκιμάσει. Δεν έχω δοκιμάσει, πρέπει να το πω. Δεν μου πάει, δηλαδή φοβάμαι, κύριε. Δεν είναι θέμα δοκιμής. Συγγνώμη, βεβαίως εσύ πρέπει να με εγκρίνετε. Εγώ φοβάμαι με το που βλέπω ότι. Αυτό δεν, ας πούμε, δεν μπορώ να συντονίσω. Ναι, δεν είναι θέμα δοκιμής, είναι θέμα αίσθησης. Και βασικά, αν κάποιος είναι να μπει και έχει δρόμο και δω ότι μπορεί να μπει, υπάρχουν δηλαδή άτομα που έρχονται για να παρακολουθήσουν και του λέω, έλα να πάρεις μαντήλι. Και έρχεται, παίρνει μαντήλι. Τι σημαίνει να πάρεις μαντήλι? Το μαντήλι, δηλαδή ένα κοινό μαντήλι, που καθένας έχει το δικό του, είναι ιερό μαντήλι, θεραπευτικό, και είναι σαν να λέμε η ασπίδα και το σπαθί του καθενός από μας, που είναι και πυροβάτης και ταυτόχρονα ένας στρατιώτης, έτσι, του φωτός, που αυτό μας κάνει να μπορούμε να περνάμε. Δεν μπορεί αυτό, δηλαδή ο καθένας... Που είπατε, μου άρεσε, συγγνώμη που σας διακόψω, μου άρεσε πάρα πολύ. Στρατιώτης φωτός, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι ταγμένος στο φως. Απερθάνει τα σκοτάδια, τις μαυρίλες και οτιδήποτε είναι για να φέρνει τον άνθρωπο στη μιζέρια, την κακομοιριά. Και θέλει φως. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Ο διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός θέλει φως. Όλα στο φως. Εντάξει, και όλα στο φως. Είναι έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να ξαναπούμε πριν να ακούσουμε το υπέροχο, το επόμενο. Άρα, θεραπεύεσαι, όπως μας λέτε, έτσι. Ναι, και αυτή που θα κάνουμε τώρα είναι η 26η. Θεραπεύεσαι, όχι, έχει βέβαια, σημασία. Βέβαια. Νιώθεις ανακούφιση. Γιατί ακόμα και τα αναστενάρια που λένε πάνω, μάλιστα, είναι από το ανασταίνουμε και α, από το σθένος. Δηλαδή, έχεις το σθένος να μπεις. Εγώ προετοιμάζω το χώρο για να ακούσουμε, συγγνώμη κύριε Βιαννίδη, για να δούμε και να ακούσουμε... Φτάνοντας λοιπόν στο σθένος, να μπορείς να υπερνικήσεις το φόβο σου, οποιοδήποτε φόβο, η ίδια η φωτιά ξέρει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι καταστροφική. Και σου κάνει κάθαρση. Παρόλα αυτά γίνεται καθαρτική και ανασταίνει την ψυχή σου.
Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω και τα δύο βιβλία σας που έχετε βγάλει πάνω στην πυροβασία και στο δημιουργό Θεό Έρωτα. Ναι. Νομίζω στο ένα στην πυροβασία αναφέρεται ότι υπήρχαν και τελετές προς τη μήνυ της Αρτέμιδος όπου γίνεται η πυροβασία. Βεβαίως, βεβαίως. Και του Απόλλωνα και του. Βεβαίως. Ναι, αλλά πρέπει να σας τσιγκλάω εγώ γιατί δεν τα λέτε εσείς. Επειδή εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο και είναι εκπληκτικό. Γιατί δεν μας τα λέτε. Έχουμε αποσπάσματα αρχαία ελληνικά που μιλάνε για πυροβασία. Βέβαια, βέβαια, πολλά. Βλέπετε τι γίνεται. Επειδή τα έχει, επειδή τα έχει γνωστά. Ναι, εντάξει. Μα, θέλει να μάθει ο κόσμος, κύριε Βράιλα. Να μάθει, να μάθει. Ναι, να μάθει, να πάρει στοιχεία. Θα μπορέσει να έρθει το Σαββατοκύριακο που έχουμε την εκδήλωση. Από το απογευματάκι, ας πούμε, 6 ώρα εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, στην πλατεία του Πλάτωνα. Ωραία. Και να πάρει πληροφορίες, να πάρει και τα βιβλία, να τα μελετήσει. Γιατί είναι, μπορεί να φαίνεται μικρό βιβλιαράκι, αλλά είναι συμπυκνωμένο βιβλίο. Και μιλάει από την άλλη. Θέλω να μου βρείτε όμως το απόσυμα της Αρτέμιδος, την πυροβασία. Ναι, γιατί βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Εντωμεταξύ, να δείξουμε παρακαλώ τους αδελφούς. Χαρά μας θα ήταν να είστε κι εσείς, αν μπορείτε, εκτός από την ομιλία του Σαββάτου, να είστε στις 22 του μηνός, σε ένα μήνα περίπου από σήμερα. Αν μπορούσαμε να δούμε, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι γενικότερο, να δούμε στους αδελφούς, να το συζητήσουμε. Για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο πνεύμα, ναι, πραγματικά να του κάνουμε μια εισαγωγή, δηλαδή να είσαστε κύριε Βιαννίτη στους αδελφούς, να είστε κι εσείς κύριε Καραβασίλη, και να κάνουμε μια εισαγωγή, να το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα και να μπούμε στην επόμενη εκδρομή σε 15 μέρες, στις 6 με 7 Ιουλίου, που θα γίνει, όπως είπαμε, στην Επίδαυρο και στο Ασκληπείο, που θα έχουμε και την εγκίνηση, ναι, την βιωματική εγκίνηση το βράδυ στο ξενοδοχείο στους συμμετέχοντες. Θα υπάρχει μια συζήτηση, ανάλυση, όπως θα υπάρχει και τώρα στους αδελφούς 22 με 23, σεμινάριο το βράδυ στο ξενοδοχείο του Σαββάτου. Πάμε να δούμε λοιπόν 22 με 23 του μηνός στους αδελφούς. Πάμε να δούμε μερικά πλάνα από τους αδελφούς. Από εδώ, κοιτάξτε, η θόλος των αδελφών. Εδώ ο ναός της Αθηνάς Προνέας. Εδώ πραγματικά θα βρεθούμε εκεί. Θα βιώσουμε καταστάσεις όλοι μαζί και θα συντονιστούμε. Εδώ, πάλι, θόλος. Και πάμε να δούμε και το επόμενο. Θα είναι δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή 22 και 23 του μηνός στους αδελφούς, όπου θα πάμε και στον πάνω χώρο και στον κάτω, πάλι εδώ. Και στον πάνω και στον κάτω, και θα πάμε βεβαίως και στο χώρο του θεάτρου, του εκπληκτικού θεάτρου, στα ιερά του Αυτονόου και του Φύλακος, στο ναό του Απόλλωνος, θα μιλήσουμε για τον ναό, θα μιλήσουμε για τον ομφαλό ναό, το θέατρο των αδελφών, όπου παίχτηκε και ο Προμηθέας Δεσμότης, από κάτω ναός, ο Προμηθέας Δεσμότης από τις περίφημες δελφικές εορτές του Άγγελου, του Σικελιανού και της συζύγου του, όπου πραγματικά εδώ ο ναός από ψηλά, υπέροχο μέρος, ο ομφαλός της γης, θα εξηγήσουμε γιατί είναι ο ομφαλός της γης, επαναλαμβάνω, όλα αυτά, κλείστε θέσεις από τώρα. Έχετε κλείσει ήδη από την προηγούμενη εκπομπή. Προχωράμε. Θα είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, δεν θα είναι πολύ μεγάλος. Σας το λέω εδώ, ο πάνω χώρος, το πιο ψηλό σημείο, το υπέροχο αυτό σημείο, όπου έχουμε το στίβο, έτσι, στάδιο. Το στάδιο, το υπέροχο αυτό στάδιο, ψηλά ψηλά στους αδελφούς. Εδώ οι κείονες του ναού του Απόλλωνος, εδώ ετελούντο. Και εδώ είναι και η πυθία, θα μιλήσουμε και για την πυθία, τι ήταν οι χρησμοί, όλα αυτά. Γιατί ήταν ο ομφαλός της γης, επαναλαμβάνω, 22 με 23 του μηνός. Τηλεφωνείτε στα γνωστά μας τηλέφωνα για να κλείνετε θέσεις. Και βέβαια εδώ είναι, αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και εδώ είναι το κορίκιον άντρων. Κορίκιον άντρων. Έξω από τους αδελφούς, ένας υπέροχος χώρος και από φυσική ομορφιά, όπου θα περπατήσουμε, θα ανεβούμε και θα μιλήσουμε για τα δρόμενα στο κορίκιον άνδρων. Τι ήταν αυτά τα δρόμενα, τι ελατρεύεται, ποια η λατρεία του σπηλαίου, τι είναι το σπήλαιο, τι είναι η λαβύρινθη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα μπούμε μέσα στο σπήλαιο του κορικίου άνδρου. Φίλες και φίλοι, είναι μια μοναδική βιωματική εκδρομή 22 με 23 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, Ιουνίου, Σάββατο Κυριακή. Και τηλεφωνείτε για να κλείνετε τη συμμετοχή και πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο 210-3840-676 και 211-7050-171-172. Το εσωτερικό του σπηλαίου. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε και να βιώσουμε καταστάσεις. Λοιπόν, και τώρα, πολύ σύντομα, πείτε μας, κύριε Βράιλα, υπάρχει απόσπασμα. Βέβαια, υπάρχει ένα απόσπασμα που λέει ότι οι πυροβασίες γινόντουσαν στη λατρεία του Άτη, της Κυβέλης, στη Φρυγία, οι γιορτές της Λαφρίας Αρτέμιδος στην Πάτρα, στους Δελφούς την Άνοιξη με το Θεό που αναφέραμε με το Διόνυσο, στο Μαρμάρινο Αλόνι, στην Ιάμπολη της Φωκίδας, στα Δαδάλα. Αυτές ήταν όλες τις πυροβασίες αρχές ελληνικές. Την Ταρσό, ναι, της Κιλικίας, την Καλυδόνα,
στην Ιεράπολη της Ιλυρίας, στα Καστάβαλα της Καπαδοκίας και τα λοιπά, και τα λοιπά, σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Δεν αφήσαμε και τίποτα, τα πιάσαμε όλα. Άρα γινόντουσαν οι πυροβασίες σε όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και τώρα πάμε πάλι, γυρνάμε από εδώ, από εκεί, το πιάνουμε σφαιρικά και ακούμε. Βεβαίως, με την, να, έτσι για να είναι καλύτερα. Και τώρα ακούμε εδώ λίγο. Εδώ να προσέξουμε. Εντάξει, εντάξει. Και θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Καραβασίλη, τον κύριο Μιχάλη Καραβασίλη, και φαντάζομαι το συντονισμό, το συντονισμό που μπορεί να γίνει, κύριε Βιαννίτη, όταν βρεθείτε μαζί με τον κύριο Καραβασίλη και γίνει ομιλία σε ιερό χώρο και μουσική ακούσουμε, φαντάζομαι, μαζί με λόγο ελληνικό, το τι έχει να γίνει. Πιστεύω είναι κάτι που το έχουμε βιώσει ήδη, και ιδιαίτερα κιόλας μέσα από τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που είχε ο κ. Καραβασίλης και στο Μέγαρο της Μουσικής και στο Ίδρυμα Γκέτε. Με η τελευταία ήταν στο Ίδρυμα Γκέτε, ναι. Αφρομένο ελληνικό λόγο, θεραπευτικό λόγο, να ακούγεται σωστά. Και άμα θέλετε, χρησιμοποιήστε με και εμένα, έτσι. Στη διάθεσή σας. Γιατί όχι. Έτσι, όχι για να παίξω μουσική, βέβαια, ούτε να μιλήσω για ψυχολογία. Ήδη τώρα συντελείται, για ψυχοθεραπεία. Συντελείται σε αυτό, στο να ακουστεί αυτός ο ήχος, που είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάω. Σας ακούμε, κύριε Καραβασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως τελικά, πρέπει πρώτα απ' όλα ότι προσωπικά σέβομαι όλους τους πολιτισμούς, σέβομαι όλα τα έθνη και την παραγωγή έργου την οποία κάνουν, όταν αυτό το έργο το οποίο παράγουν είναι προς τη βελτίωση του ανθρωπίνου είδους και προς τη βελτίωση της επιστήμης και της γνώσεως. Πρέπει να το δηλώσω ξεκάθαρα. Δεν σέβομαι τους καταστρεπτικούς, σε εισαγωγικά, πολιτισμούς που δεν είναι πολιτισμοί. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι θέλουν να υποβιβάσουν τον άνθρωπο, να καταστρέψουν τον άνθρωπο, να καταστρέψουν τη συμπαντική αρμονία και την αρμονία των λαών. Έτσι. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Μήπως τελικά η μουσική, ο λόγος, τα μαθηματικά, οι επιστήμες γενικότερα, η ιατρική, γιατί βλέπουμε η ιατρική έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή, ευθύς εξ αρχής έχουμε τον όρκο του Ιπποκράτους που λέει ότι θα προσέχω αυτό, θα προστατεύω εκείνο, δηλαδή μέσω του λόγου θεσπίζει κάποιους κανόνες. Τα αδελφικά παραγγέλματα. Μήπως τελικά οι πρόγονοί μας και ο ελληνικός πολιτισμός είχαν πετύχει ένα τέτοιο συντονισμό, ο οποίος βιωματικά τον εφήρμοζαν και έφτιαξε αυτό το υπέροχο δημιούργημα, το ακατάρρευτο μέχρι σήμερα, όπου και η μουσική ήταν ένας βασικός του πυλώνας. Ναι, η βάση είναι ο σεβασμός και η υπακοή στους νόμους του σύμπαντος. Στην αρμονία δηλαδή του σύμπαντος. Και η αρμονία του σύμπαντος συνεπάγεται όλο αυτό το οικοδόμημα. Βεβαίως υπάρχουν σήμερα τάσεις δυσαρμονικές.
Αυτό δεν συνεπάγεται όμως ότι μπορεί να καταργηθεί η Γερμανία του Σύμπαντος. Μάλιστα. Και ρωτάω εσάς, κύριε Βιονίτη, γιατί είναι τόσο σημαντικό να ψάχνουμε για την ψυχή, να ανιχνεύουμε την ψυχή, πώς λειτουργεί η ψυχή, να ανιχνεύουμε τι γινόταν στα εγκυματήρια, αν θεραπευόταν η ψυχή και το σώμα. Γιατί είναι τόσο σημαντικό και να μην κοιτάξουμε την ατομική μας βελτίωση. Προσέξτε, σε υλικό επίπεδο και μόνο, αν και δεν μου αρέσει να διαχωρίζω το υλικό και πνευματικό, γιατί ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι. Υλικό. Γιατί λοιπόν να δίνουμε τόσο σημασία σε όλα αυτά, τα οποία για κάποιον κόσμο μπορεί να φαίνονται πολύ, ας το πούμε, βαρετά ή χωρίς ουσία. Έτσι. Και να μην πάμε στο ζήτημα αυτό που ταλανίζει τους ανθρώπους σήμερα, την καθημερινότητα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η ερώτησή μου είναι, εμείς πάμε μήπως πιο βαθιά και πάμε στην ουσία του προβλήματος, ενώ το σύμπτωμα, ενώ αυτό που πάνε να θεραπεύσει σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος και γι' αυτό και αποτυγχάνει είναι η επιφάνεια και μόνο. Ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές κοσμοθεωρήσεις και όπως είπαμε προηγουμένως για τη δύναμη εδώ του ελληνικού λόγου, της ελληνικής σκέψης και της ελληνικής κοσμοθεώρησης, ας θυμηθούμε ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε σήμερα την ιατρική πηγάζει από την ελληνική σκέψη, από την Ιπποκράτεια σκέψη. Πριν από αυτή όμως, πριν από τον Ιπποκράτη, υπήρχε η ιερή ιατρική, η ιατρική του Ασκληπιού, που σαν κεντρική θεραπευτική διαδικασία είχε την εγκίνηση, την αναζήτηση θεραπευτικού ονείρου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις. Σήμερα θεραπεία λέμε την αποκατάσταση των συμπτωμάτων μιας ασθένειας, ώστε να βάλουμε πάλι τον οργανισμό σε μια ισορροπία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται αυτό το οποίο ονομάζεται ολιστική σκέψη, που φαίνεται ακριβώς σαν να είναι μια αναβίωση της ιερής ιατρικής. Η ολιστική σκέψη τι είναι? Είναι απλά το γεγονός, η αναγνώριση ότι το κάθε τι συνδέεται με το παν. Είναι η επιστημονική τεκμηρίωση του γεγονότος ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ο τρόπος που νιώθουμε τελικά μεταφράζεται μέσα μας σε κάποιες βιολογικές, βιοχημικές διεργασίες. Αυτή ακριβώς ήταν η καρδιά της αντίληψης ιερής ιατρικής. Θεωρούσαν την ασθένεια σαν μια διατάραξη της εναρμόνισης, σαν μια δυσαρμονία με την ευρύτερη ανώτερη νομοτέλεια. Και άρα ίαση με αυτή την αφετηρία σημαίνει η αποκατάσταση της εναρμόνισης με την κοσμική τάξη και την νομοτέλεια. Έτσι η εγκύμηση στην πραγματικότητα δεν ήταν το κοιμάμαι, πέφτω στο άβατο για να κοιμηθώ μόνο. Ήταν μια ολόκληρη πορεία που η κορύφωσή της ήταν αυτή η διαδικασία. Προηγουμένως υπήρχε καθαρμός με τη χρήση του στοιχείου του νερού, υπήρχε παρακολούθηση τραγωδιών, υπήρχε μουσική, υπήρχε η αφήγηση, υπήρχαν οι πρώτες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, αφήγηση δια του λόγου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ασκληπιός είναι ο πρώτος, θεωρείται και είναι ο πρώτος ψυχοθεραπευτής, γιατί έμαθε από τον μέντορά του, τον Κένταυρο Χίρονα, την τέχνη της ιάσεως δια του λόγου. Μάλιστα. Και αυτή είναι η καρδιά της σημερινής ψυχοθεραπείας. Ακριβώς. Έτσι έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον ελληνικός λόγος, η ελληνική αντίληψη για την ιατρική είναι αυτή που δεσπόζει σήμερα. Και επιστρέφουμε πάλι με την ολιστική σκέψη, με το να κατανοήσουμε ακριβώς τη δύναμη που έχει, για παράδειγμα, το σε τι συχνότητες βρισκόμαστε. Και ξέρετε κάτι. Επιστρέφουμε πάλι σε αυτή την ιερότητα της ιατρικής. Και αυτό, μπράβο, έβγε. Και αυτό ακριβώς νομίζω πως είναι και το ζητούμενο. Ότι πέρα από αυτό που φαίνεται, τι φαίνεται? Φαίνεται ότι όλα, φίλες και φίλοι, καταραίουν. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια φοβερή πτώση. Φαίνεται ότι τελειώσαμε. Αλλά αυτό το φαίνεστε, μήπως είναι τελικά το εφαλτήριο, ο βατήρας, για να βρούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα και να υπάρχει μια τεράστια ανόρθωση, τεράστια ανόρθωση και εκτείναξη αυτού του πολιτισμού που χάσαμε, που κάποτε το ελληνικό μοντέλο και συνεχεία ο ρωμαϊκός κόσμος, ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, έγινε το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Όταν είχαμε, μη μου σηκώνετε το χεράκι κύριε Βαλέα, σας δώσω αμέσως ναι. το λόγο. Γιατί θέλω να φτάσω σε αυτό το πολύ σημαντικό. Μήπως, για να δώσουμε και ένα μήνυμα στους τηλεθετές, στους αγαπητούς φίλους και φίλες που μας βλέπουν, τηλεθετές και τηλεθεάτριες.
και φίλους μας. Γιατί εμείς, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γενικότερα όλο τον κόσμο που αναζητά την αλήθεια, που ψάχνει τη γνώση, τους νιώθουμε αδελφούς μας, τους νιώθουμε αδελφές μας, φίλους και φίλες. Έτσι. Διότι είμαστε σε ένα κοινό δρόμο, σε ένα κοινό ταξίδι. Πέρα από μιζέριες, πέρα από γκρίνιες, πέρα από κακομοιριές, πέρα από κατηγορίες. Και βλέπουμε το θετικό. Το ποτήρι για μας είναι μισογεμάτο. Και γεμάτο, μπορώ να πω. Και υπάρχουν εκεί οι βοήθειες και μπορούμε να συντονιστούμε. Τελειώνουμε μια τελεία. Υπάρχουν εκεί. Κάθε Δευτέρα στις 7, Δωδώνης 36. Τα σεμινάρια, τα εκπληκτικά. Έχουμε αυτό το ψυχοθεραπευτικό εργαστήρι θεραπευτικής εγκύμησης. Μπαίνουμε σε αυτή την πορεία κάθαρσης πρώτα μέσα από για το νου, για το συναίσθημα, για τη συμπεριφορά μας, για τις σχέσεις μας, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να συναντήσουμε την επιφάνεια του Θεού μέσα στο όνειρο. Γιατί υπάρχουν εκεί. Κάθε Δευτέρα υπάρχουν. Υπάρχουν εκεί οι ομιλίες, υπάρχουν οι διαλέξεις, υπάρχουν οι παρουσιάσεις. Μπορεί να ακούσει κανείς εκπληκτική παρουσίαση. Υπάρχουν εκεί. Ας το αξιοποιήσουμε. Και κάθε Σάββατο. Ας το αξιοποιήσουμε. Κάθε Σάββατο. Και κάθε Σάββατο, φίλες και φίλοι, και αυτό το Σάββατο υπάρχει με ελεύθερη θέση το Σάββατο για όλες και όλους. Έτσι. Οι ομιλίες, οι πολύ σημαντικές που γίνονται, αυτό το Σάββατο θα είναι η ομιλία του κυρίου Βιαννίτη Βασική και επικουρικά θα ξεκινήσω εγώ για να πιάσουμε όλο το θέμα αυτό και να σας πούμε, ναι, υπάρχει ένα μήνυμα. Το μήνυμα ποιο είναι? Ότι δεν έχουμε τελειώσει. Και όχι μόνο δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα αρχίζουμε. Τώρα ξεκινάει η επιστροφή. Τώρα ξαναεπιστρέφουμε για να εκτιναχθούμε στις βασικές αξίες του ελληνικού κόσμου, του ελληνικού κόσμου, τις ελληνικές αξίες, τις οποίες ξεχάσαμε. Και μέσα από αυτή την κρίση, μέσα από αυτή την κατάσταση, την πτώση που φαίνεται, που βιώνουμε, αλλά μήπως τελικά πρέπει να βιώσουμε καταστάσεις, πρέπει να πονέσουμε, όπως είπε ο κύριος Βιαννίτης, πρέπει να υποφέρουμε για να καταλάβουμε τι είχαμε και απεμπολίσαμε και να έρθουμε σε έναν άλλο κόσμο και να χτίσουμε με άλλα θεμέλια τον άλλο κόσμο που δεν θα είναι μόνο ελληνικός. Έτσι, δεν θα είναι μόνο για την Ελλάδα, θα είναι για την Ευρώπη, θα είναι για όλο τον κόσμο. Μήπως τώρα αμφισβητούνται όλες αυτές οι αξίες οι οποίες δομήθηκαν επί αιώνες πάνω σε άλλες βάσεις. Και πρέπει να επιστρέψουμε επιτέλους στον ανθρωπισμό, στο σεβασμό της φύσης, στο σεβασμό στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, που όχι βέβαια σε επιφανειακή βάση, σε πραγματική βάση. Που οι πρόγονοί μας αυτά ακριβώς έδωσαν σε όλη την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό και κατηγορούνται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τα ακούνε. Γιατί είμαστε ο μόνος λαός που βρίζει ουσιαστικά τους προγόνους μας, τους κατηγορούμε για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Όταν αυτοί έχουν όλη την οικουμένη με αυτό το πνεύμα διαποτίσει. Και χάρη σε αυτούς αλλάζει και σήμερα πάλι ο κόσμος. Είναι έτσι, κύριε Βραήλα? Ήθελα να υπερτονίσω όλα αυτά που λες, Ευαγγέλη, γιατί θεωρώ ότι το ιερό ζώο του Προμηθέα ήταν ο Φίνιξ. Ο Φίνιξ κάθε 500 χρόνια πέθαινε. Πριν πεθάνει όμως, για να μην πεθάνει, έπαιρνε ξερά χόρτα και βοτάνια, τα βάζε σε μία μύτη σαν φωλιά, σε ένα βουνό. Πήγαινε, έπαιρνε με ένα καλάμι από ένα ηφαίστειο φωτιά, άναβε τα βοτάνια, έμπαινε μέσα στη φωτιά, άπλωνε τις φτερούγες και στεκότανε στο κέντρο της φωτιάς, και όταν η φωτιά έκαιγε φτερούγες και τον ίδιο το Φίνιξ, αναγεννάτο, στα ποδαράκια του γεννιόταν ένα καινούριο υλικό σώμα, γιατί η φωτιά είναι και μεταλλακτική, είναι και αναγεννησιακή, και γι' αυτό εμείς κάνουμε τις πυροβασίες. Για να ξαναγεννήσουμε το ελληνικό πνεύμα, για να ξανααναγεννηθούμε σαν Έλληνες, να αγαπάμε τη μητέρα Ελλάδα και να είμαστε ο Έλληνας λόγος πια, ο νέος, ο σύγχρονος. Και να πούμε και κάτι άλλο. Χωρίς αγαπάμε την πατρίδα μας, μπράβο, αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά αγαπάμε και όλους τους λαούς του κόσμου. Δηλαδή, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα προσωπικά, και το έχω πει πολλαπλές φορές, όταν ο ελληνιστικός κόσμος άπλωσε, έδωσε τι? Έδωσε αυτό που κανένας άλλος λαός δεν έχει δώσει σε όλη την ιστορία του πολιτισμού. Εγώ σέβομαι όλους τους πολιτισμούς. Αλλά πείτε μου, ποιος ήταν αυτός ο πολιτισμός και ο λαός που άνοιξε την αγκαλιά του και δέχθηκε όλους τους λαούς για να τους δώσει τα φώτα του? Να τους δώσει τις βιβλιοθήκες, να τους δώσει τη μουσική, να τους δώσει τα μαθηματικά. Προσέξτε, και να μην τα κρατήσει γι' αυτόν. Ναι. Όσο και να ψάξετε άλλον τέτοιο πολιτισμό, δεν πρόκειται να βρείτε στον κόσμο. Να ποιο είναι το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Η θυσία και η προσφορά. Γιατί ο κάθε πολιτισμός, ο Αιγυπτιακός το κράτησε για τους Αιγυπτίους. Εντάξει, αυτό είναι. Οι Βαβυλώνοι για τους Βαβυλώνιους. Οι Σουμέροι για τους Σουμέριους. Εντάξει. Οι Ινδοί για τους Ινδούς. Δικαίωμά τους. Δεν το βγάλαν παρά έξω. Εμείς τι κάναμε? Δώσαμε παντού τον πολιτισμό. Να λοιπόν ποιο είναι το μεγάλο μυστικό του ελληνικού πολιτισμού. Η προσφορά και η θυσία. Έτσι. Λοιπόν,
Άρα, φίλες και φίλοι, αυτά τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε, τα γράφουμε στο ηχόρ. Επαναλαμβάνω, 13 ολόκληρα χρόνια αυτό κάνουμε. Βιβλία, ομιλίες. Και όλοι εμείς, μαζί με χιλιάδες άλλους Έλληνες, οι οποίοι, και όχι μόνο Έλληνες, και Ευρωπαίους, και ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που αφυπνίζονται, ζητάνε ένα καινούριο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό υπήρξε. Αυτό καταλήφθηκε βία. Αυτό θα επιστρέψει, αλλά θα επιστρέψει μέσα από την αναγκαιότητα των εποχών και από μια παράξενη μοίρα, μια κατάσταση περίεργη η οποία το ξαναφέρνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καραβασιλή, να πούμε ότι αναχωρείτε αύριο το πρωί. Πάτε εκτός Αθηνών, θα είσαστε... Στην Κατερίνη, το Σάββατο έχουμε μια παράσταση με τίτλο «Το σύμπαν μιλάει, ελληνικός ήχος και λόγος θεραπεύει». Αυτό θα γίνει στην Κατερίνη? Στην Κατερίνη. Αυτό το Σάββατο? Το Σάββατο αυτό. Ωραία, να το πούμε, να ειδοποιήσουμε, γιατί θα βγει, έχω μπει εξάλλου και στο διαδίκτυο. Αυτό το Σάββατο στην Κατερίνη, πού? Στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Κατερίνης. Πολύ ωραία. 8 η ώρα. Έβγε στο Δήμο Κατερίνης, αυτό είναι. Να περνάει γνώση. Να περνάει γνώση, να φεύγει προς τα έξω. Εμείς το Σάββατο, στο δικό μας χώρο, Δωδώνης 36 στον Κολονό, θα είμαστε μαζί με τον κύριο Βιαννίτη. Ο κύριος Βράιλας στην Ακαδημία Πλάτωνος. Εμείς θα είμαστε και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά επειδή το Σάββατο εσείς θα είσαστε στο δικό σας χώρο, για να μην σας σαμποτάρουμε. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε τέτοια. Την Κυριακή όμως που δεν θα έχετε κάτι να κάνετε, είσαστε προσκεκλημένοι να έρθετε και να βιώσετε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πόσα χρόνια με ξέρετε, κύριε Βράιλα? Πάνω από 15. Κοντά 20. Πάνω πάνω, ναι, 20 χρόνια. Παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας. Κύριε Μιαννίτη, λοιπόν, τι κάνουμε? Εμείς χαιρόμαστε. Πέρα από τη μιζέρια, να διώχνουμε τον ελληνικό λόγο παντού, να το διαδίδουμε όπου είναι. Λοιπόν, και αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Επιτέλους, όχι φαγωμάρες, όχι γκρίνιες, όχι μιζέριες. Συνέχεια, μείον ένα, ψάχνουν να βρουν στον καθένα, ναι. Όχι, όλοι, έβγε σε όλους. Γιατί όλοι προσφέρουν. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει και όπως μπορεί. Γιατί όλο αυτό συντονίζεται και βγάζει τη μεγάλη επανάσταση που τελείται σήμερα. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, λοιπόν, κύριε Βιαννίτη, και για τη σημερινή σας παρουσία. Τα σεμινάρια σας τη Δευτέρα είναι πραγματικά εκπληκτικά. Επειδή έχω την τύχη, γιατί βρίσκομαι στον χώρο, και η μεγάλη τιμή μας που είσαστε και μας κάνετε αυτά τα εκπληκτικά, αυτό το εργαστήρι πραγματικά το απίστευτο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και πώς βελτιώνεται. Είναι τιμή μας που είσαστε εκεί. Το Σάββατο θα συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Καλά που εξασφαλίζετε τις συνθήκες ώστε να φτάνει ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα σε κόσμο ο οποίος όλο και περισσότερο θέλει να ακούει τέτοια μηνύματα. Μηνύματα που δίνουν είμαστε. Ελπίδα. Και εδώ είμαστε για να το πούμε αυτό. Ελπίδα. Τίποτα δεν τέλειωσε. Τώρα ξεκινάμε. Κύριε Βλάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και για το έργο σας, όλους σας. Φίλες και φίλοι, εδώ σήμερα μόνο κλείνουμε. Το Σάββατο συνεχίζουμε. Δωδώνης 36, όπως είπαμε, με ελεύθερη είσοδο. Θα τα φέρουμε και πάλι τα πάνω κάτω όπως τότε. Καλό σας βράδυ.